Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα δεδομένα έχει φέρει η 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Νέα δεδομένα και από την αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αλλά και βεβαίως μετά την αποψινή απόφαση του αθλητικού δικαστή, όπου πλέον ο Απόλλωνας ανεβαίνει στην πρώτη θέση, αφαιρούνται 6 βαθμοί συν 3 από την ανόρθωση και πλέον έχει πάρει, Γιώργο, μια καινούρια έτσι φάση το πρωτάθλημα. Περνάμε μια καινούργια πορεία, θα έλεγα. Καλησπέρα για μένα, κυρίες και κύριοι. Ναι, είχαμε το τελευταίο παιχνίδι, έληξε πριν λίγο, έτσι. Και ήταν όντως πολύ δύσκολη η εβδομάδα. Στη δικαστική. Για όλους τους ποδοσφαιροφιλούς. Ναι. Περιμέναν αυτή την ανακοίνωση. Είχαμε αλλαγή. Σκυτάλη στην κορυφή, πέρασε ο Απόλλωνας. Και εκτός του ότι για μένα προσωπικά οι τρεις ομάδες δεν βλέπω φαβορί. Δεν βλέπω δηλαδή μια ομάδα που να λέει στην άλλη εγώ θα το πάρω. Προς το παρόν και οι τρεις προσπαθούν να το πάρουν. Πάντως είναι έτσι αδιαφυσβήτητα και είναι κοινά αποδεχτό από όλους ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Είμαστε μία στροφή πριν το τέλος της πρώτης φάσης και βλέπουμε τις ομάδες να ανεβοκατεβαίνουν. Έχουν χάσει αρκετούς βαθμούς όλες οι ομάδες και από αδύνατες ομάδες και από μικρομεσές και από μεταξύ τους ανταγωνιστικά παιχνίδια. Έχουμε ανατροπή και στην, όσον αφορά την εξάδα, το ποια ομάδα η ανόρθωση πήγε στην 7η θέση. Έτσι. Άρα και εκεί θα παιχθεί η τελευταία αγωνιστική. Και εντάξει, όσον αφορά τη διαβάθμιση, εκεί έχουμε πολύ δρόμο και μεγάλο ανταγωνισμό. Έχουμε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Τελευταία αγωνιστική το ερχόμενο Σαββατοκύριακο της πρώτης φάσης. Ξεκινά η διαδικασία των play-off. Η ανόρθωση είναι σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, γιατί μετά τα νέα βαθμολογικά δεδομένα με νίκη και ήττα της Ομόνοιας μπαίνει στην εξάδα. Ναι. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούν όλα να συμβούν πλέον. Η Ομόνοια μια ισοπαλία μπαίνει αυτή στην εξάδα, άρα θα κριθούν όλα όσον αφορά το ποια ομάδα θα μπει στην εξάδα τελευταία αγωνιστική. Ωραία, πάμε να δούμε τις κάρτες της 21ης αγωνιστικής και πλέον όπως έχει διαμορφωθεί να δούμε αρχικά τα αποτελέσματα του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν, από ΕΛΑΕΚ 2-2, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Πάφος 1-1, Αλκείο Ρόκλινη Απόλλωνας 1-3, Ανόρθωση Ομόνια 0-0, ΑΕΛ Σαλαμίνα 3-2 και Δόξα Ερμής 1-1. Η βαθμολογία, όπως έχει διαμορφωθεί την τελευταία ώρα, ο Απόλλωνας ανεβαίνει στην πρώτη θέση με 47, από ΕΛ 46, ΑΕΛ 45, ΑΕΚ 36, Νέα Σαλαμίνα 5η 30 και η Ομόνια ανεβαίνει στην 6η θέση με 28, η Ανόρθωση στην 7η θέση με 25, Δόξα 20, η Πάφος έχει 18, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου 17, η Αλκή πρώτη-τελευταία 16 και ο Ερμής στον πάτο της βαθμολογίας με 10 βαθμούς. Το πρόγραμμα, 22η αγωνιστική, επόμενη αγωνιστική, Πάφος, Δόξα, Ομόνια, ΑΕΛ, Ντέρπι, θα κρίνει πολλά, Ερμής, Ανόρθωση, Νέα Σαλαμίνα, Αλκή, Απόλλων, Αποέλ, το παιχνίδι βεβαίως της εβδομάδας και ΑΕΚ με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Θα έχουμε και τεστ αυτή τη εβδομάδα, έτσι. Μεγάλο. Για την προσέλευση του κόσμου. Πάντως ξεκίνησε έτσι στο μια... Στο Απόλλων, Αποέλ, να δούμε, δεν είναι τεστ. Θα είναι τεστ πραγματικά. Κατά πόσο ο κόσμος αν θα επιλέξει... Αν δεν τώρα, δεν θα έρθει ποτέ. Ναι. Να δούμε τον πίνακα το σκόρερ. Λοιπόν, όχι, είναι η εντεκάδα. Να πάμε στον πίνακα το σκόρερ καλύτερα. Να πάμε στον πίνακα το σκόρερ να αφήσουμε αργότερα την εντεκάδα. Μέχρι να πάμε ο πίνακα στο σκόρερ, Γιώργο, πρέπει να πούμε ότι το play-off έτσι όπως είναι διαμορφωμένο θα φέρει τον κόσμο. Αναμένουμε ότι θα έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει γιατί είναι πολύ κρίσιμα τα παιχνίδια. Γι' αυτό είπα ότι το τεστ είναι το Απόλλωνας Αποέλ. Αν αυτό το παιχνίδι δεν έρθει, έχω τις αμφιβολίες μου για τα play-offs. Έτσι ακριβώς. Έχουμε τους σκόρερ, να τους δούμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, Σαντίκ 12, Νέμετς 11, Μωράης. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε στον κόσμο μας ότι ο Νούνο Μωράης είναι απόψε καλεσμένος. Είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε μαζί. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τον Νούνο. Είναι ρέκορμα, είναι αρχηγός. Φαντάσου, ένας Πορτογάλος ρέκορμα στο ΒΕΔ. Είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει ο Νούνο. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Θα μιλήσουμε λοιπόν, μετά.
Μωράης με 10, πάει και για προσκόρερ, Περέιρα με 10, Τρισκόφσκι εξίσου, Kingsley και Χουράδο με 8. Να περάσουμε στον διαγωνισμό μας που τρέχει κάθε εβδομάδα. Διαγωνισμός πρόβλεψε και κέρδισε, όπου ζητούμε, Ανδρέα καλησπέρα. Ζητούμε από τον κόσμο κάθε εβδομάδα να προβλέψει το αποτέλεσμα των αγώνων, αν θα κερδίσει ο γηπεδούχος ή ο φιλοξενούμενος, θα έχουμε ισοπαλία. Θα δείξουμε ακριβώς πώς γίνεται. Πολύ απλή αυτή η διαδικασία. Η διεύθυνση είναι η ακόλουθη που βλέπετε τώρα πάνω στο οθόνη, αλλά θα περνάει και συχνά πυκνά κάτω από εμάς. Sita.com.cy / football / quiz. Μπαίνουμε στη σελίδα τη συγκεκριμένη. 21η αγωνιστική. Είδαμε λάθος τώρα. Τώρα είναι το σωστό, λάβε μέρος. Αφού το απαντήσουμε, διαλέγουμε σε όλα τα παιχνίδια έτσι για δείγμα ισοπαλία, για να φάνει ακριβώς τι είναι η διαδικασία και πόσο εύκολο είναι για να συμμετέχει κανείς. Διάλεξε όλα τα παιχνίδια ισοπαλία, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας, όνομα, επίθετο, κινητό, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε στο διαγωνισμό που θυμίζουμε για άλλη μια φορά. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε ή δίνουμε σε αυτό που βρει όλα τα αποτελέσματα και είναι μόνο στη σχετική λίστα μία δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ εξαγυρώσιμη από τα καταστήματα Sita Shop. Και όσοι συμμετέχουν και είναι συνδρομητές του Full Pack, έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να λάβουν μέρος στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της σεζόν για προνομιακά εισιτήρια γηπέδου με ταξιδιωτικά πακέτα βεβαίως για τα τελικούς του Champions League και του Europa League. Το μεγάλο μας δώρο που παραλαμβάνω, όσοι συμμετέχουν, είτε κερδίσουν είτε δεν κερδίσουν, αρκεί να είναι συνδρομητές του Full Pack, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη κλήρωση. Ωραία. Να ανοίξουμε και το κεφάλαιο από Like. Ναι. Μεγάλο παιχνίδι. Έχουμε και ανάλυση βεβαίως από τον Αντρίαν, αλλά θέλω να δούμε και λίγο τα social media. Τον απόϊχο, τι έγινε στο παιχνίδι Αντρίαν. Υπήρξαν αρκετά η αλήθεια και δεν λέω μόνο για το αγωνιστικό. Τα έχουμε μαζέψει τα κυριότερα. Ξεκινάω από τον Μουσαλ Τάμαρη, the best time για νέες αρχές είναι τώρα, έγραψε ο ίδιος. Και ανέκτησε έτσι και λίγο στο εξωαγωνιστικό μια συνάντηση που είχε με, από ό,τι κατάλαβα από τη μετάφραση, από τον πρέσβη της Ιορδανίας. Σημαντική κίνηση αυτή για τον Αλ Τάμαρη. Και περνάμε στο κομμάτι που λέγαμε νωρίτερα. Εμίλιο Εσού έβγαλε ένα μήνυμα για την υποστήριξη από όλους τους οπαδούς και διάφορα που γράφτηκαν τα χαρακτήρισε μεγάλα ψέματα. Ο Εμίλιο Ενσούε, είχαμε και στη συνέχεια ανακοίνωση από τον Αποέλ που την έχουμε εδώ. Διεξάγεται εσωτερική πειθαρχική έρευνα που αφορά στον ποδοσφαιριστή. Μέχρι νεοτέρας θα είναι εκτός ομάδας στην ουσία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους ανθρώπους της ομάδας. Είναι ένα ζήτημα αρκετά μεγάλο. Τι είναι με τον Εμίλιο Ενσούε, ένας ποδοσφαιριστής βασικός, είναι, παραλαμβάνω, εκτός ομάδας με βάση και την ανακοίνωση του Αποέλ. Το γράφει και για. Πάντως, Γιώργο, για να πάρει αποφάση το ΑΠΟΕΛ κατευθείαν να θέσει τον ποδοσφαιριστή εκτός ομάδας, πρέπει να έγινε κάτι μεγάλο. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, είναι, για μένα είναι πολύ, πάρα πολύ καλός παίκτης. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έχει και λίγο έτσι. Και από τους πολυτιμότερους. Έχει και λίγο έτσι, χάνει την ψυχραιμία του, έτσι. Είναι ο χαρακτήρας του, αλλά ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά, θυμίζω, που είχαν κάποιο θέμα με τον Αποέλ. Μα θυμάστε και με τους γιατρούς της χώρας του που επέστρεψε με πρόβλημα και εκεί υπήρξε ένα σημαντικό θέμα. Μπορεί να μην ήταν ευθύνονταν τόσο ο Ενσούε, όσο οι γιατροί της εθνικής του ομάδα, να το πούμε πιο σωστά. Πάνω απ' όλα, βεβαίως, είναι η ομάδα από τον κάθε ποδοσφαιριστή, γι' αυτό είναι κανόνας. Λοιπόν, περνάω στο κομμάτι του αγωνιστικού. Μπάλογκα αναφέρθηκε ότι ήταν πολύ σημαντικό για τη σεζόν. Υποφέραμε αρκετά, αλλά δείξαμε ότι έχουμε το σωστό χαρακτήρα, είπε μεταξύ άλλων ο άνθρωπος που καθόρισε το τελικό στην ουσία αποτέλεσμα. Γιάκολης, συνεχίζουμε, το έχουμε αυτό, προφανώς εννοώντας για τη συνέχεια. Περνώ παρακάτω, ο Νεκτάριος Πεντεβίνος έκανε αναφορά και στο τι έγινε στο τέλος της δημοσιογραφικής διάσκεψης, όπου ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, αφού άκουσε κάτι που δεν του άρεσε, μίλησε και χωρίς να περιμένει κάτι μετάφραση έφυγε, κάτι που προκάλεσε αρκετή συζήτηση όπως και να το κάνουμε. Υπήρξαν νέες τοποθετήσεις σήμερα για το θέμα και από τον ΑΠΟΕΛ αναφέρθηκε από τον Νεκτάριο Πεντεβίνο σε αναγραφωτικές δηλώσεις πως ναι, δεν ήταν σωστό να συμπωθεί να φύγει, αλλά λέγοντας συγκεκριμένα πως η φάση εκείνη από τον αντίπαλο προπονητή που αναφέρθηκε για το θέμα μπάζετ δεν ήταν σωστό, γιατί έδωσαν και παραδείγματα, δεν είναι να τα αναφέρουμε, αλλά είναι ένα θέμα που συζητείται ακόμη. Λοιπόν, περνάω και στο αντίπαλο στρατόπεδο. Ο Χέφελ έγραψε το σκορ του αγώνα και έβαλε αυτή τη φωτογραφία. Ο Χόρχε Λαρένα, περήφανος για την ομάδα. Το νέο μέλος, είπαμε και νωρίτερα, της ομάδας του Instagram, ο Χόρχε Λαρένα. Τρουγιόλς σημείωσε με αυτόν τον τρόπο το δική του συνεισφορά στο μάτς.
Και ο Νάτσο Κάσες το κράτησε αυτό. I love this country, έγραψε για μια επίσκεψη στο Ζήγη μαζί με το παιδάκι του. Και είπε αυτό, ότι 9 παιχνίδια χωρίς ήττα ήταν η τοποθέτηση για το χθεσινό μάτς. Ωραία, να αναφέρουμε, Αντρέα, ότι έχει βγάλει ανακοίνωση ήδη ο Απόλλων για το θέμα του Ζόχου. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία και με τον νομικό, τον κύριο Χριστοφίδη της Ανόρθωσης. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον Απόλλωνα να δούμε τι ακριβώς είναι ο αποήχος μετά τη μεγάλη αυτή απόφαση του αθλητικού δικαστή. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ. Ένα από τους καλύτερους αγώνες που έχουμε παρακολουθήσει φέτος. Το ΑΠΟΕΛ πήρε στο τέλος την ισοπαλία. 2 γκολ ο Τρισκόφσκι και 2 ο Μπέζακ στο τέλος του παιχνιδιού. Πάμε να το δούμε. Σε ένα πραγματικό ντέρμπι, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ έμειναν στο ισόπαλο 2-2 με μεγάλους πρωταγωνιστές από πλευράς ΑΠΟΕΛ τον Μπέζακ και από πλευράς ΑΕΚ τον Τρισκόφσκι, αφού και οι δύο πέτυχαν από 2 τέρματα. Καλύτερο το ΑΠΟΕΛ στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε πίεση, έψαξε τον γκολ αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετικό, αφού η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Ιβάν Τρισκόφσκι σε μια εξαιρετική ενέργεια. Λαρένα, παλιά για τον Τρισκόφσκι που είχε με κανονική θέση. Θα κάνει την προσποίηση, θα κάνει και το σούτ 1-0 για την ΑΕΚ. Στο 64ο λεπτό από τον Τρισκόφσκι, ο οποίος το πανηγυρίζει εξαιρετικά συγκρατημένα απέναντι στην πρώην ομάδα του. Αλλά η φάση για την οποία... Η ΑΕΚ λίγο αργότερα πέτυχε και δεύτερο γκολ και πάλι με τον πρώτο του σκόρερ, που για ακόμη μια αγωνιστική βρήκε δίχτυα 2 φορές από την κούρσα που έκανε ο Γιάννου από τα δεξιά. Γιάννου, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, θα κάνει τώρα το γύρισμα, ευκαιρία 0-2. Στο 75ο λεπτό και πάλι από τον Τρισκόφσκι και πάλι... Ο Πάολο Τραμεζάνη στη συνέχεια πήρε το ρίσκο να αλλάξει, τοποθετώντας στον αγωνιστικό χώρο Μπέζια και Φρέμ σε πρώτο χρόνο και Μπάλοκ λίγο αργότερα. Το ΑΠΟΕΛ έγινε πιο επιθετικό και κατάφερε να μειώσει με κοντινή κεφαλιά του Μπέζια. Διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας, κάνει ωραία κίνηση, θέλει να μπει στην περιοχή. Κρατάει ακόμα την μπάλα, δεν έχει δώσει πάσα. Θα σηκώσει τώρα την σέντρα, κεφαλιά από τον Εφρέμ, μια κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 από τον Ρόμαν Μπέζιακ στο 23ο λεπτό. Λίγο αργότερα από εκτέλεση κόρνερ, ο ίδιος ποδοσφαιριστής σηκώθηκε αμαρκάριστος και ισοφάρισε. Τώρα εκτελεί το κόρνερ, έγινε κεφαλιά 2-2. Ευρώπητη όλη άμυνα της ΑΕΚ του ΑΠΟΕΛ φτάνει στην ισοφάριση στο 25ο λεπτό. Ο Ιντάλκο εξήρε την απόδοση των παικτών του στον αγώνα στις δηλώσεις του. Είμαι ικανοποιημένος γιατί παλέψαμε, οι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν. Προσπάθησαν και μπορώ να τους χαρακτηρίσω πολεμιστές και είμαι περήφανος για αυτούς. Από την άλλη, ο Τραμεζάνη μετά την τοποθέτησή του για τον αγώνα έφυγε από τη δημοσιογραφική διάσκεψη. Today I'm more sure that we can... Είμαι περήφανος για την αντίδραση των παιχτών. Ένας εφιάλτης δεν είναι ικανός για να μας σταματήσει. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και σήμερα, ξεκινώντας από σήμερα, είμαι ακόμα πιο πεπισμένος ότι θα καταφέρουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ωραία, αυτά από το Γασιμπή. Έχουμε ανάλυση με τον Αντριέν. Αντριέν, καλησπέρα. Καλησπέρα, δεγούμε. Μεγάλο παιχνίδι στο Γασιμπή. Πραγματικά και πολύ ενδιαφέρον ανάλυση για τους τηλεθεατές μας απόψη. Από τακτικής πλευράς. Από τακτικής πλευράς. Έκανες καλή δουλειά. Πιστεύω. Πάντοτε κάνει. Τώρα. Θα ξεκινούμε αμέσως τώρα. Πώς παράχθηκαν οι δύο ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινώντας από την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακα σε ένα σχηματισμό 5-3-2 σε φάση άμυνας. Που μεταδρώνεται σε ένα σχηματισμό όπως μπορεί να δουν οι τηλεθεατές μας, 3-4-3 με το Χέφερ και τον Γιάννου λίγο πιο πίσω από τον Τρίσκο. Στη φάση, στη ομάδα του ΑΠΟΕΛ σε ένα σχηματισμό 5, όπως μπορείτε να δείτε στην αμυντική γραμμή, αλλά η διαφορά μας είχε συνηθίσει σε ένα σχηματισμό 5-3-2. Είδαμε ένα σχηματισμό 3-4-3 από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ο στόχος της ΑΕΚ που θα αναλύσουμε στη συνέχεια, προσπαθούσε κυρίως το παιχνίδι να μεταφερθεί προς τη δεξιά πλευρά του ΑΠΟΕΛ που ήταν ο Γιώργος ο Μερκής και να αποφύγει να πάρει μπάλα ο Νικόλας ο Ιωάννου από την αριστερή πλευρά. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ που ήταν πολύ καλό το πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε και πολύ καλές ευκαιρίες. Βλέπουμε να εξασκεί ένα πολύ ψηλό pressing στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της ΑΕΚ με τον Βιντικά, τον Νατέλ και τον Αλτάμαρη, τον Γκέτσογλου και τον Σόουζα να κλείνουν τα πρώτα στηρίγματα στη δεύτερη γραμμή, να δημιουργείται υπεραριθμία στην πλευρά που βρίσκεται η μπάλα και αμέσως είναι πολύ σημαντικό στο pressing τα πρώτα στηρίγματα να είναι κλειστά. Πολύ σωστά το έπραξαν οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ την ομάδα της ΑΕΚ πώς αμήνεται. Σε ένα σχηματισμό 5-3-2, ο Τρίσκο να κλείνει, να μην πάρουν οι αμυντικοί μέση μπάλα στον κεντρικό διάδρομο, να αφήνουν τον Μερκή να δυσδύσει με την μπάλα.
Βλέπουμε ενώ τον Γιάν Γκολίτς που δεξιός ακραίος να συγκλίνει εσωτερικά με Βιντιγκάρ και να μην έχει επιλογές ή διαγώνια μεταβίβα ή να μεταφέρει την μπάλα πίσω στον Καρλάο. Βλέπουμε εδώ τον Μερκή να είναι ελεύθερος, ο Χέφε να τοποθετείται πάντα ενδιάμεσα του Μερκή, είτε του Αλτάμαρη είτε του Γιάν Γκολίτς, ανάλογα ποιος έμενε ανοιχτά στη γραμμή. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ και όταν έπαιρνε μπάλα ο Νικόλας Ιωάννου μετατοπίζονταν ο Γιάννου στη δεξιά πλευρά. Τα πρώτα στηρίγματα κλειστά με αποτέλεσμα μακρινή μεταβίβαση με στόχο τον Βιντιγκάλ ή τον Νατέλ. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ μια ίσως η καλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος από πλευράς από ΕΒ. Βλέπουμε το Χέφελ να με την τοποθέτηση του σώματος του να αναγκάζεται το Μερκίν να μεταβιβάσει την μπάλα εσωτερικό. Ο Τρίσκο να κλείνει την μπάλα στον Κετζόγλου. Ο Γιάννου να συγκλίνει εσωτερικά. Βλέπουμε τον Καζού. Πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε στη συνέχεια η κίνηση του Καζού και το Γιάν Γκολίτς να συγκλίνουν εσωτερικά προς τον κεντρικό διάδρομο. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό από πλευρά ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε εδώ το Γιάν Γκολίτς και τον Καζού μέσα στα μεσοδιαστήματα. Πώς τοποθετούνται πολλές αλλαγές θέσεων από πλευρά ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε τον Σόουζα να έρχεται επιθετικός και πού βρίσκεται ο Γιάν Γκολίτς. Ο Αλτάμαρ να του αρέσει να μείνει κυρίως ανοιχτά στη δεξιά πλευρά και να χαίνεται η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Από πλευρά ΑΕΚ, στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ βγήκε λίγο πιο ψηλά και ο Χέφελ πιο ψηλά. Βλέπουμε την τριάδα, αλλά ήταν, όταν ο Γκέτσο έρχεται να πάρει μπάλα, έμεινε πιο πίσω λόγω των πώς τοποθετούνταν οι ποδοσφαιριστές του Απόλλου Γιάκολης Κοκαζού εσωτερικά, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν προς ψηλά να εξασκήσουν πίεση αμυντική μέση από πλευρά ΑΕΚ. Ξανά η κίνηση του Γιάκολης στο μεσοδιάστημα. Είδαμε πώς δημιουργούνταν οι υπεραριθμίες από πλευρά ΑΠΟΕΛ, αλλά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Στο 5-3-2 σε φάση άμυνας από πλευρά ΑΕΚ, μόλις κέρδιζε την μπάλα, θα δούμε στη συνέχεια το Γιάννου και τον Τρίσκο και οι δύο ανοιχτοί, με αποτέλεσμα πολύ όμορφη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση και να χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Τρίσκο. Ήταν μια προειδοποίηση αυτή η ευκαιρία και στη συνέχεια θα περάσουμε να λύσουμε τα τέρματα του αγώνα. Ο Λαρένα μας έχει συνηθίσει. Είναι πολύ ενδιαφέρον η κίνηση του Χέφερ και του Τρίσκο. Θα δούμε στη συνέχεια ότι ο Χέφερ δεν επηρέασε τη φάση, δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα. Βλέπουμε εδώ κανένα offside. Από τη στιγμή που η μπάλα ήταν ελεύθερη, όμως έπρεπε να ήταν ήδη μισογερμένο, πισωχωρήσουν οι κεντρικοί αμυντικοί. Πολύ όμορφη προσποίηση και γκολ. Πίσω στο σκορ, στόχος πάντα ήταν να μην ξεκινάει το παιχνίδι από πίσω η ομάδα της ΑΕΚ. Βλέπουμε τους τρεις επιθετικούς να μην αφήσουν τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ να πάρουν μπάλα. Μακρινή μεταβίβαση του Τόνιου με στόχο τον Τζέφρεν και δημιουργήθηκε ένας κενός χώρος στην πλάτη του Νικόλα Ιωάννου. Ένα σχηματισμό 4-4-2 όταν ήταν πίσω στο σκορ η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, εξαιρετική υποδοχή από τον Τζέφρι, πολύ όμορφη μεταβίβαση του Γιάννου και στη συνέχεια η κίνηση του Τρίσκο, δύο ποδοσφαιριστές να κοιτάνε μόνο την μπάλα, ανενόχλητο στο δεύτερο δοκάρι ο Τρισκόφσκι, παρεβάλλε ο Γιάννου στον Τρίσκο. Και κλείνοντας το τέρμα, η σοφάρισα από τον ΑΠΟΕΛ, βλέπουμε εδώ το Λαρένα να είναι μαζί με τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, απολύτως κανένα φάουλ, ανενόχλητος μέσα στη μικρή περιοχή. Αυτή η ποιότητα ποδοσφαιριστών δεν συγχωρούν σε εκείνο το σημείο και είχαμε το τελικό 2-2. Ωραία. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που ο Νούνο Μωράης έμεινε στον πάγκο μετά από πάρα πολύ καιρό. Βέβαιως θα μας πει και ο ίδιος πώς ένιωσε, πώς το έζησε. Γι' αυτό να το υποδεχτούμε τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ και ρέκορμαν της ομάδας του ΑΠΟΕΛ ευθύς αμέσως. Πάμε να τον υποδεχτούμε. Νούνο. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Μας. Good evening. Welcome. Thank you. Μπορείς να μιλάς λίγα ελληνικά, λίγα αγγλικά, όπως ο ίδιος αισθάνεσαι καλύτερα βεβαίως. Okay. Πώς έζησες που κάθισες στον πάγκο και παρακολουθήσες το παιχνίδι από τον πάγκο έτσι για πρώτη φορά, μετά από καιρό. Καλησπέρα. Για μένα είναι πολύ δύσκολο. I prefer always to be in the field. And, I always feel better there. When I'm outside, I feel too much nervous. Ωραία εκεί, όταν είμαι έξω, είναι δύσκολο. I'm not standing well. Δεν μου πολύ βγαίνει αυτό, να είμαι εκτός γήπεδου. Να αναφέρουμε και στους τηλεθεατές ότι θα δώσουμε έτσι ένα περιθώριο απλά για να γίνεται και σωστά και η μετάφραση. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Από τη στιγμή που ο κόσμος ενημερώθηκε ότι θα είσαι σήμερα εδώ, μας έστειλε πάρα πολλές ερωτήσεις και θέλω να πηγαίνουμε έτσι σιγά σιγά με κάποιες ερωτήσεις από τον κόσμο. Ρωτάνε πότε ουσιαστικά ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο
και από ποια ήταν η πρώτη σου ομάδα. Έτσι να πάμε λίγο από το ξεκίνημά σου. Okay. We have to go long time ago. Να πάμε πολύ πίσω. I was with my brother. We start to play. Μαζί με τον αδερφό μου ξεκινήσαμε να παίζουμε. He decided to play for the team of our city. Αυτός αποφάσισε να παίξει για την ομάδα της πόλης μας, στην Πενφυά. Και αυτός είχε το όνειρο, εγώ τον ακολούθησα. Πήγα και εγώ μαζί του. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησα από το ποδόσφαιρο. Πώς ήρθε στο ΑΠΟΕΛ? It's a good question as well. Καλή ερώτηση για το πώς ήρθα στον ΑΠΟΕΛ. I was in Chelsea. Ήμουν στη Chelsea. I was in a big team, big club. Πολύ μεγάλο σύλλογος. But I was not playing. Αλλά δεν αγωνιζόμουν. I was just there and. Ήμουν απλώς εκεί. Ποια ομάδα ήταν εννοώ? Ναι, μετά έφυγες από την πρώτη σου ομάδα. Πέναφιλ. Και πήγες κατευθείαν Chelsea. Okay. So from Chelsea to ApoEl, did you ask? So, από την Chelsea πήγα στον ApoEl. So often as I wish. Δεν αγωνιζόμουν όσο θα ήθελα, συχνά θα ήθελα. A big club, a good club. Ήταν μια μεγάλη ομάδα, ένα μεγάλο σύλλογο. Αυτό έψαχνα για να συνεχίσω την καριέρα μου. Happy with myself playing, that is what I. Και ήθελα να είμαι παίκτης που να παίζω και να είμαι ευχαριστημένος. Δανεικό στην ομάδα της Πορτογαλίας, Μαρίτιμο ή Κανονταν. Μαρίτιμο, για λίγο διάστημα. In the between the 3 years that I was in Chelsea. I went the middle here to Maritimo on loan. Τη διάρκεια που ήμουν στη Chelsea πήγα και δανεικό στη Maritimo. The chance to play. Είχα την ευκαιρία εκεί να παίξω. In the first division of Portugal. Στην πρώτη κατηγορία Πορτογαλίας. Ήταν σημαντική ευκαιρία. Έχουμε ερώτηση. Ναι. Ποιος έκανε το contact? Ποιος? Πώς έτσι? It was funny. It was a αστείο το πώς είναι η επαφή. From Israel. Είχα έναν ατζέντη από το Ισραήλ που είχε επαφή με το δικό μου μάνατζερ, ατζέντη από το Ισραήλ. Μου είπαν, το σκέφτηκα, μίλησα με τη γυναίκα μου. Ήταν περίεργο. Εκείνη την περίοδο νιώθαμε καλά και ειρηνικά και ήμασταν έτοιμοι έτσι για τη μετακίνηση. Πόσο Νούνο, ξέρω ότι η Χριστίνα είναι πολύ σημαντική στη ζωή σου. Πόσο σε επηρεάζει σε αποφάσεις και αν πάντοτε συζητάτε για να πάρετε αποφάσεις στην καριέρα σου. Tell me in English, please. It's too much. Do you feel that Christina is one person that you need to share her, to listen to her idea and how she feels about your decision, a critical decision in your career? Yes, everybody knows that she's really important in my life. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι πολύ σημαντική ο ρόλος της Χριστίνας στη ζωή μου. I always try to speak with her. Ό,τι αποφάσει πάρω, προσπαθώ να το συζητήσω πρώτα μαζί της. The opinion, because it's very important for me. Η γνώμη της είναι πολύ σημαντική για μένα. She always try to give the best for me, and I try προσπαθεί πάντα να παρέχει το καλύτερο για εμένα και για την οικογένεια, το ίδιο και εγώ. Πίστευες ότι θα έμενες 12 χρόνια στην Κύπρο όταν ήρθες? Of course, no. Όχι, σίγουρα δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μείνω 12 χρόνια εδώ. We try to come for a big team to play. Ήθελα να έρθω σε μια μεγάλο για να παίξω. But God has their plans, and I really believe that. Ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια. Και πιστεύω ότι όλα όσα πέτυχα και μείνω στον ΑΠΟΕΛ είναι σχέδιο Θεού. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος. Γιατί διάλεξες τον αριθμό 26, μας ρωτάνε ο κόσμος. It's a good question. Okay, my son. Actually, after that, I had another son that he born on 26. Ο γιος μου γεννήθηκε στις 26, όπως και ο πρώτος μου γιος. Έχεις τρεις γιούδες. You have three sons. You sure? I have three sons. Okay. One didn't born on 26, but the. Οι δύο από τους τρεις γεννήθηκαν στις 26. And I had also the. I had like John Terry on Chelsea. He also were 26.
And it was always a big example for you. Μεγάλο παράδειγμα, ίδαλμα για μένα, ο John Terry που παίζει Τζέρσι για το 26 και έτσι το περνήσα και εγώ. Not really idol, was a example. I admired because I worked with him as well and I... Τον θαύμαζα γιατί δούλευα μαζί του. Really kind and he showed the professional. Και ήταν πολύ επαγγελματίας. Ακόμη ένας λόγος αυτός για το 26, στη φανέλα μου. Ποιο ήταν το πρώτο σου συνέστημα όταν ήρθες στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ? Your feeling. Yes. The first feeling. Okay, of course, it was completely different. I was coming from London. Ήταν πολύ μεγάλες διαφορές. Ήταν πολύ διαφορετική χώρα, ήρθα από το Λονδίνο. Way of football. Διαφορετικός τρόπος σκέψης, διαφορετικός τρόπος ποδοσφαίρου. I really enjoy the fans. They are amazing. The απόλαυσα πραγματικά, ήταν εξαιρετική. It was something that αίσθημα, η ομάδα, from the beginning until today, που την αρχή μέχρι σήμερα, we enjoy a lot. Το απολαμβάνουμε. Ένιωσες ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Πορτογαλίας, Αγγλίας, Κύπρου, το πρωτάθλημα? This is normal, okay. Football, it's ναι, φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές. But the conditions and the fans, οι συνθήκες, οι οπαδοί, ο κόσμος, they make the difference. Αυτοί κάνουν τη διαφορά. In Portugal, let's say, στην Πορτογαλία έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα. The players, they get into Europe through Portugal, many of them, and they try to go for big clubs. Στην Ευρώπη μέσω Πορτογαλίας πάρα πολύ. In England, we have the top teams. Έχουμε τις κορυφαίες ομάδες. All the conditions, με όλες τις συνθήκες, οικονομικές, stadiums, everything, all the media, αθλητικές εγκαταστάσεις. In the world, they try to see the όλοι ασχολούνται με το αγγλικό ποδόσφαιρο. It's another reality. Μια άλλη πραγματικότητα. Κύπρο είναι country, μια μικρή χώρα, full of potential, αλλά γεμάτη δυναμική και προοπτικές. Παθιασμένοι οπαδοί, with amazing quality as well, με πολύ καλή ποιότητα επίσης. Still a small country, and, ακόμη είναι όμως μια μικρή χώρα. To make it bigger. Προσπαθούμε να την κάνουμε μεγαλύτερη στην Ευρώπη, αυτό που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Τι νομίζεις, αν πήγαινες στην Μπενφίκα, αντί στο ΑΠΟΕΛ, θα πήγαινες στους 8, πιστεύεις, του Champions League? We never know, football is completely... Το ποδόσφαιρο είναι from one place to the other. Πολύ διαφορετικό από ένα τόπο στο άλλο. ΑΠΟΕΛ is great and we... Το ΑΠΟΕΛ είναι σπουδαίο. It was an amazing time we had. Πέρασαν πολύ ωραία και ήταν εξαιρετικά. Very, very nice. Ήταν πολύ, πολύ καλά. Γιατί κατά την άποψή σου το ΑΠΟΕΛ το 2011-12 κατάφερε να κάνει αυτό το θαύμα? You were there with me. You ήσουν know, εκεί μαζί μου, ξέρεις. Like me, that we, ξέρεις πολύ we καλά όπως και εγώ. Amazing team. Εξαιρετική but, ομάδα. Above the football quality that we had. We had a great group that was τις ποδοσφαιρικές ικανότητες, ήμασταν όλοι μας μια οικογένεια πέρα από αυτό. We pushed each other so much that we knew that we could go really far. Γνωρίζαμε μεταξύ μας ότι μπορούσαμε να πάμε πολύ μακριά. The main secret of our team. Αυτό είναι το κυρίως μυστικό της ομάδας μας. It showed everybody knew that we were like a family. Ήμασταν όλοι σαν οικογένεια, αυτό φαίνεται. Έχουμε τρεις ερωτήσεις που σχετίζονται. Να πω και τις τρεις. Ποιος ήταν ο καλύτερος συμπαίκτης, the best teammate that you have ever had. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης στο χώρο του κέντρου, in the midfield area, which was the best teammate that you had. And what was the most memorable moment, η καλύτερη σου στιγμή στο Champions League. All this in ΑΠΟΕΛ, you mean? Yeah. Ο καλύτερος συμπαίκτης που είχες ποτέ, the best teammate that you have ever had. I have to say two, I cannot say one. Δεν μπορώ να πω ένα, πρέπει να πω δύο. In the beginning, of course, Pinto was στο ξεκίνημα ο Πίντο ήταν εξαιρετικός. And then we had Manduka as well. Και στη συνέχεια είχαμε τον Manduka. Even greater, yes. Ήταν ακόμη σπουδαιότερος. I don't want to exclude. Στις δύο δεν μπορώ να πω. Ποια ήταν η πιο δυνατή ομάδα του ΑΠΟΕΛ στα 12 χρόνια που είσαι στο ΑΠΟΕΛ? We managed to had always strong teams. Που ένιωσες ότι ήταν πολύ δυνατή?
Πάντα είχαμε, καλωθώναμε να έχουμε δυνατές ομάδες. Okay, this year that we went to the eights. Τη χρονιά που πήγαμε στους 8 του Champions League, ήταν πολύ δυνατή ομάδα. We felt in every game that before we go in, that before we enter the game, that we are going to win. Νιώθαμε ότι πριν μπούμε στο γήπεδο ήταν ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Αυτό το αίσθημα σου δίνει μεγάλη δύναμη. Θεωρώ ότι εκείνη η χρονιά ήταν η πιο δυνατή ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εγώ πάντως θέλω να αναφέρω κάτι για τον Νούνο, γιατί τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και μέσα στα ποδητήρια και έξω. Ο Νούνο είναι αυτός ο άνθρωπος που βγάζει και στη κάμερα σήμερα. Είναι ένα σεμνό παιδί, είναι ένα ταπεινό παιδί. Κάποιες φορές ο χαρακτήρας του στο γήπεδο, επειδή είναι πολύ παθιασμένος ποδοσφαιριστής, με φοβερά τρεξίματα και μαρκαρίσματα και πάθος και ένταση, μπορεί να παρεξηγείται από αντιπαλούς. Αλλά ο Νούνο Μωράης είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει αυτήν την εικόνα απόψε και ήθελα να το διευκρινίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ρωτάει ένας φίλος, how do you feel that you are one of the biggest legend in APOEL history? To tell you the truth, it is I not even feel it. The numbers, of course, say a lot. Οι αριθμοί λένε πολλά, μεν. But I still want more, and μα ακόμη θέλω περισσότερα. I still work every day the same way I worked in the beginning. Κάθε μέρα δουλεύω με τον ίδιο τρόπο, δουλεύω στο ξεκίνημα μου. Αυτός είναι ο τρόπος μου. Of course, like I told you. Φυσικά, όπως σας είπα. We break the numbers, and I'm really happy and satisfied with that. But it's not something that. Πετύχαμε σπουδαίους αριθμούς και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. I would say wow, and this, of course. Δεν θα πω κανείς wow ή αλλιώς, αλλά είναι κάτι που με ευχαριστεί. Ποια η σχέση σου, έζησες δύο προέδρους, τον κύριο Ροδοκρήτου και τον κύριο Πετρίδη. Ο ένας έμεινε με Γιωβάνοβιτς προπονητή με ένα, ο άλλος με αρκετούς. Ποιες είναι οι συγκρίσεις, πώς τους βλέπεις και τους δύο? They are two great, great presidents. Είναι δύο σπουδαίοι πρόεδροι. Of course they are different. Φυσικά είναι διαφορετικοί. Everywhere, everybody is different. Ο καθένας είναι διαφορετικός. This is different, I'm different. Εγώ και εσείς είμαστε διαφορετικοί. But they did always a great job. Πάντα έκανε σπουδαία δουλειά. And that is the most important. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. They think of the team. They work very hard to help the team. Δουλεύουν πολύ σκληρά να έχουν την ομάδα. Χρειαζόμαστε ομάδες, προέδρου να δουλεύουν για την ομάδα. They are great presidents and very, very good persons and very good friends. Πολύ καλοί άνθρωποι και πολύ καλά άτομα. Και πάρα πολύ καλή στη δουλειά τους. Έζησες πάρα πολλά μετά από ελ. Ρωτάει ένας φίλος ποια ήταν η στιγμή την οποία κρατάς ως η καλύτερη και ποιο ήταν το καλύτερο γήπεδο που έπαιξες. Μπορεί να θεωρείται δεδομένο, αλλά να απαντηθεί. Okay. Of course, when we qualified to the 8 of Champions League, it was. Βέβαια, όταν φτάσαμε στους 8 ήταν μια μεγάλη μέρα, μια σπουδαία για μένα. And we played in so many good fields that. Και παίξαμε σε τόσα πολλά καλά γήπεδα. Thanks God we had the chance to do it. Δόξα τω Θεώ, είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. It's difficult to say one. Είναι δύσκολο να πω ένα γήπεδο μόνο. Bernabeu, Camp Nou. Yes, Bernabeu, Camp Nou, Wembley, so. Santiago Bernabeu, Wembley, Camp Nou. Όλα αυτά τα γήπεδα. We are lucky to. Είμαστε τυχεροί. To play there. Που παίξαμε εκεί. Είναι αποτυχία για το ΑΠΟΕΛ ότι φέτος δεν πήγε στους ομίλους του Europa League ή του Champions League. I will tell you my personal opinion for myself. It is. Για μένα προσωπικά είναι αποτυχία. I want always to win. I want πάντα θέλω να είμαι εκεί. To play big games. I want πάντα θέλω να παίζω μεγάλα παιχνίδια. Θέλω να είμαι εκεί. To play Champions League. I want to win trophies. Θέλω να είμαι στο Champions League. This is my mentality. Απέρνω τρόπια. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης μου. Αυτή είναι η νοοτροπία μου. The one club. It's normal that one year. Will not succeed. Είναι λογικό για ένα κλαμπ σε μια χρονιά να μην πετύχει. It's always depend the point of view. Πάντα εξαρτάται από σένα.
Έχουμε μία ερώτηση από ένα φίλο. Εάν πρέπει να κάνεις τη δική σου dream team με παίχτες του ΑΠΟΕΛ, ποιους παίχτες θα βάζεις μέσα? It's difficult. So many players. Δύσκολη ερώτηση. Πάρα πολύ παίχτες να επιλέξω. Δύο εντεκάδες. My memory. I need to ask my memory all these players. Αναρωτηθώ, σκεφτώ καλά. Είχαν τόσοι καλοί παίχτες. We can say goalkeeper. Τερματοφύλακα. Πάρτο, Χιώτης. Stoppers. Κεντρική αμυντική. Παύλο Γιόρτζ. A very good friend as well. Πολύ καλός φίλος επίσης. Ήταν και πρόσφατα στην ομάδα. He was in the coaching team. So more. Poussaitidis was great right back. Poussaitidis, πολύ καλός δεξιός back. Paventura. Also. Επίσης. The left back. Let's see more. Αριστερά. We had Kontis as stopper. Kontis, ο άλλος κεντρικός αμυντικός. I don't know. It's difficult to say names. For sure, I will forget. For sure, I will forget someone. Σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον. Ίσως δεν είναι δικαίωμα για κάποιους. From now I say sorry to them if I forget. Απολογούμε από τώρα. Σε αυτούς. In the middle we had, like I say, okay, Pinto. Pinto στο κέντρο. Τιόλης. Let's say more. Marcinho. De Vincenti. Ο De Vincenti πάντως σου φυλάει μια ερώτηση, θα την δείξουμε σε λίγο. Ναι. Μας έστειλε μια ερώτηση, θα την δείξουμε σε λίγο. Okay. So we have more, let's say, Manduka. Manduka. Τρισκόφσκι. Sure, we have more wingers. Ailton. Ailton, we arrive there now. Kavernaki. Ailton, στην κορυφή. Kavernaki. A lot of great players. It's πολύ so σπουδαίους παίχτες. Δύσκολο να πεις. Καραλαμπίδης. Να τους πεις όλους. Πιέρος. That's why I say that it's really difficult. We had always. Είναι πολύ δύσκολη επιλογή. Είχαμε πάντα σπουδαίους παίχτες. Ωραία, να πάμε τώρα στην ομάδα τώρα. Ποιο είναι το κλίμα στον Αρχάγγελο, μας ρωτάει ένας φίλος, και αν πιστεύει η ομάδα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Of course we believe, if not, we are πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. The climate, it's always good. Το κλίμα είναι πάντα καλό. What we love, so we must be κάνουμε αυτό που αγαπάμε happy every day. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι κάθε μέρα που περνά. Φέτος δεν δείχνει καμία ομάδα ότι είναι τόσο δυνατή που να πει κάποιος αυτή θα πάρει το πρωτάθλημα. Πώς απαντάς? Είσαι σωστός. The teams that are fighting for the league, they had. Οι ομάδες που παλεύουν για πρωτάθλημα είχαν τα πάνω και τα κάτω τους. That's why right now we are in the same stage, all of them. Είμαστε όλοι κοντά σε αυτή τη φάση. We really believe that we can do it. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε. We're gonna try every game. Θα προσπαθούμε κάθε παιχνίδι. Πάντως ο Thomas De Vincenti ρωτάει εάν θα τον αφήσεις την επόμενη φορά να χτυπήσει αυτό στο πέναλτι. For him he must come to play with us, to be ready, and then we discuss. Πρέπει να έρθει να είναι μαζί μας, να παίξει και να τον αφήσω. Θα ξαναχτυπήσεις πέναλτι? Why not? Γιατί όχι. Έβαλε πάρα πολλά. Πάει για πρώτο σκόρερ. Ναι, εντάξει, επειδή έχασε δύο, γι' αυτό ρωτώ. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος σου στην ομάδα, ρωτάει ένας φίλος. Who is your best friend in the team? Τώρα. I'm a good guy. I'm friend with everybody. Είμαι καλός άνθρωπος, εγώ παντού φίλος. Ρωτάνε έτσι δύο-τρία άτομα. Πήραμε μόνο μία ερώτηση. Νιώθεις ότι πρέπει ο Νούνο Μωράης να παίζει στην εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ? Κάθε παιχνίδι αισθάνεσαι ότι θες να παίζεις κάθε παιχνίδι? Είσαι τόσο καλός για να παίζεις κάθε παιχνίδι? You know me, Of course I know you. You know my answer. Of course. Ναι, βεβαίως. I want to play all the games. This is my philosophy. Θέλω να παίζω κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Πάντως ακόμη τρέχεις. Βλέπω, ακόμη τρέχεις. I will run until my last game.
να, μέχρι το τελευταίο μου παιχνίδι. Στα παιχνίδια της Ευρώπης, Γιώργο, πάντοτε βλέπαμε τα στατιστικά και βλέπαμε πόσα χιλιόμετρα κάναμε εποχές, ξέρεις, Champions League. Και όλοι κλαίγατε. Πάντοτε ήμασταν καλά προπονημένοι. Καλά προπονημένοι. Νούνο, έχει πολύ κόσμο τώρα, ξέρεις πώς είναι ο κόσμος. Ε? Ναι. Όταν είσαι πάνω, μπράβο, Νούνο. Όταν αρχίσεις έτσι λίγο και δεν τους βγάζεις αυτό που θέλουν και ακόμη κάτι περισσότερο, ξέρεις πώς είναι ο κόσμος, μιλάει. Και... πολλοί λένε, ο Νούνο εντάξει έχει μεγαλώσει, έχει φτάσει σε μια ηλικία που δεν έχει την ενέργεια που είχε πριν. Τι απαντάς? Που το λένε για όλους, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι, αυτή είναι normal. This is our life. Αυτή είναι η ζωή μας. We must know to live with with this situation. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές τις καταστάσεις. I don't have nothing to say. I work every day. I feel very good. Δεν έχω κάτι να πω. Δουλεύω καθημερινά. Νιώθω πολύ καλά. The numbers maybe doesn't say what the people mean. So, but μπορεί να μην... But everybody has their opinion. Οι αριθμοί μπορεί να μην λένε αυτό που λέει ο κόσμος, αλλά ο καθένας έχει την είναι άποψή του. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως σε αυτή την ηλικία, ξέρεις, όταν νιώθεις ότι μπορείς να παίξεις, δεν είναι και το ότι πιο ωραίο να ακούς από τον καθένα να λέει ότι α, δεν, γιατί μεγάλωσε δεν μπορεί, ενώ αποδεικνύεις ότι είμαι εξίσου ανταγωνιστικός. Ναι, είναι σωστά. I have this feeling, this, and always from the... From the beginning of my career, I never was this kind of player that follows the media and what people say and what journalists say. Από αυτούς που ακολουθούν τα μέσα, τον κόσμο και γενικότερα τι λένε τα ΜΜΕ, προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος. Αυτή είναι η ζωή μας. That's it. Αυτό είναι. The thing is that we work or I work every day. To do my best and to help the team. Κάνω το καλύτερο και να δουλεύω κάθε μέρα και να δίνω το καλύτερο με αυτό. Είσαι από τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν στο top και πόσα χρόνια θέλεις να παίξεις ακόμη. Top. Yes, I want to be always in the top. Δεν ήθελα πάντα να είμαι στην κορυφή. My thing. Maybe it's not easy. But I believe it's possible. Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι γίνεται. I don't know how many years more. Δεν ξέρω ακόμη πόσα χρόνια. My body is Μένω. Ready for το σώμα μου είναι έτοιμο for more. So για περισσότερα. We wait to see. Θα περιμένουμε να δούμε. To say numbers. Ναι. As long as I feel good and capable. Δύσκολο να πούμε αριθμούς αυτή τη στιγμή που νιώθω καλά και κάνω καλή δουλειά. Ο Μάρκο Αουρέλιος στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι είσαι ένα μεγάλο παράδειγμα ενός ανθρώπου, πατέρα και χυμίσιο ελότ, Μάρκο Αερόλιο. Μέση ή Ρονάλντο? Both. Not Ronaldo, because he's Portuguese. If we go to this way, okay, Ronaldo because he's Portuguese. Αν πάμε έτσι, but of course, Ronaldo γιατί είναι Πορτογάλος. And I always believe that is a big mistake to compare them. Αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος να τους συγκρίνεις. They don't deserve that. They are great. Δεν αξίζει, είναι σπουδαίοι. Έχω μια... Χαίρομαι που μιλάει έτσι ο Νούνο, διότι ο agent του Ρονάρτο είναι και ο agent του Νούνο. Αλλά μιλάει όπως αισθάνεται. Μπράβο. Κοίταξε, είναι δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές κορυφής. Ναι, και έτσι πρέπει, να... όπως είπε, πρέπει να το βλέπουμε, έτσι ακριβώς. Μας ρωτάει ένας φίλος για ποια αντίπαλη ομάδα αισθάνεσαι περισσότερο μίσος είναι η ερώτηση. Εγώ θα το έλεγα έτσι απέχθεια να πω ή which is the opponent team that you feel more let's say uncomfortable or you don't like, dislike. Χαμόγελα. No, I like the difficult games. I like the μου αρέσουν τα δύσκολα παιχνίδια, big games, τα μεγάλα παιχνίδια. All these difficult and opponents, όλοι αυτοί οι δύσκολοι αντίπαλοι make us work until the limits. So I see from the other side that πρέπει από την άλλη μεριά, all these opponents, όλοι αυτοί οι αντίπαλοι, they help me to be better every day. Βοηθάνε να γίνω καλύτερος κάθε μέρα.
Ποια ομάδα νομίζεις είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για το ΑΠΟΕΛ σήμερα? Okay, of course. Φυσικά. We are three teams on the top, so. Τρεις ομάδες στην κορυφή. These two teams are. Αυτές οι ομάδες που είναι κοντά μας. Difficult ones for us. Είναι τα δύσκολα παιχνίδια για εμάς. Και ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που είχες στα κυπριακά γήπεδα? The most difficult opponent that you face on the pitch. So many years that. Σε πολλά χρόνια. Maybe they changed through this year. Άλλαξαν κατά τη διάρκεια των χρόνων. Because it's difficult to say that. Είναι δύσκολο να πεις. Because all the games are difficult right now. Even with clubs that are not the biggest clubs in the country, games become difficult. Είτε με ομάδες που μπορεί να μην είναι από τις μεγάλες του νησιού, τα παιχνίδια γίνονται δύσκολα. Δεν μπορώ να διαλέξω ένα αντίπαλο. Θα ήθελες να παίξεις στην Εθνική ή έπαιξες σε εθνικές ομάδες? I play in under 21 in Portugal. Μπορείς να παίξεις σε εθνική Πορτογαλία. I think they changed now before. Two years again, something in the system, and if. Κάτι άλλαξαν προδιαιτίας κάτι στο σύστημα. I could. Θα ήθελες να παίξεις? Και αν μπορούσα, θα αν ήθελα, θα μπορούσα να παίξεις. Best for the ΑΠΟΕΛ. Όχι. Δώσε μου το καλύτερο με αυτό για τον ΑΠΟΕΛ. Είχες ποτέ ενδιαφέρον από άλλες ομάδες να φύγεις από το ΑΠΟΕΛ, να πας σε άλλη ομάδα? Ναι. Νορμάλ είναι. Φυσιολογικό, ναι, είχα. Και έπαιξες στους 8 Champions League, δεν θα είχε. But okay, always we have to put in the balance and to see what ήταν ομάδα από την Κύπρο ή από εξωτερικό. Όχι, I never had a team from Cyprus. Όχι, ούτε δεν είχα προσφορά από Κύπρο. So this is the answer. Έτσι είναι η κατάσταση. Είσαι 12 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. Νιώθεις ότι το ΑΠΟΕΛ όταν ήρθες ήταν εδώ και τώρα είναι εδώ? Έχει κάνει, νιώθεις μέσα στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, στην διοίκηση, στον τρόπο που συμπεριφέρεται η ομάδα γενικά, ότι έχει αλλάξει επίπεδο το ΑΠΟΕΛ? Of course. Ναι, φυσικά. Μπορείς να έρθεις να. It's, everybody can see that. When I arrived, nobody knew. Όταν έφτασε, δεν ήξερε κανείς. We managed in this 12 years. Αναφέραμε σε αυτά τα 12 χρόνια, APOEL, όχι μόνο το ΑΠΟΕΛ και άλλες ομάδες, να γράψουν το όνομα της Κύπρου στην ευρωπαϊκή ιστορία του ποδοσφαίρου. But of course, special APOEL did great things for the country. Έκανε σπουδαία πράγματα για τη χώρα. Right now, all Europe know who is APOEL. Και τώρα όλη η Ευρώπη γνωρίζει τον ΑΠΟΕΛ. Πάντως, εμείς έχουμε ετοιμάσει. Τι ήταν το κυπριακό ποδόσφαιρο πριν να έρθει ο Μουνούνο Μωράης και πώς είναι σήμερα, αρκετά χρόνια μετά. Έχουμε ετοιμάσει μία κάρτα, τη βλέπουμε εδώ στο monitor. Όταν ήρθε ο Μωράης στο ΑΠΟΕΛ το 2007, η Κύπρος είχε νόμισμα τη λίρα. We have the Cyprus pound, not the euro. Δεν υπήρχε το Instagram. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν ακόμη στους 19 τίτλους πρωταθλήματος. Μέση και Ρονάλτο είχαν από 0 χρυσές μπάλες. Η καλύτερη πορεία του ΑΠΟΕΛ στο Champions League ήταν ο τρίτος προκριματικός γύρος το 2002. Είχε μόλις κυκλοφορήσει το iPhone 1. Και ο Αλτάμαρη ετοιμαζόταν για την πέμπτη τάξη του Δημοτικού. Αυτό είναι πιο στεγανιακό, είναι φοβερό. Ποια είναι η άποψή σου για τον Αλτάμαρη? It's a great player, full of potential. He has a μεγάλη προοπτική, ο Αλταμάρη, γεμάτος προοπτική. Career in front of him. Έχει μεγάλη καριέρα ενώπιον του. Έχει τον χαρακτήρα. Είναι πολύ καλό παιδί. It's a very good boy. Πολύ καλό and, παιδί. We will help him to have. Το βοηθήσουμε. Είναι δυνατός. Να ανέβει πιο ψηλά. Ναι. Θα αντέχει την πίεση? He's still young. Είναι ακόμη νέρος. Mm-hmm. Still young. This
he will get it also from the experience. So I believe that θα το πάρει μέσα από την εμπειρία. He has everything that a player needs. Έχει ό,τι χρειάζεται ένας παίχτης για να είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Πάντως, Νούνο, έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα από την πρώτη μέρα που ήρθες μέχρι σήμερα. Έκανες πάρα πολλά, πολλά επιτεύγματα. Σε θαυμάζουμε να δούμε το αφιέρωμα Νούνο Μοράης. Αν κάποιος πρέπει να ψάξει την έκφραση «ζωντανός θρύλος» για μια ομάδα, για τον ΑΠΟΕΛ δεν χρειάζεται να κοιτάξει και πολύ. Στρώνει στον Μοράης το σούτ, γκολ εκπληκτικό! Ο Νούνο Μοράης είναι αυτός για τους γαλαζοκίτρινους, βάσει προσφοράς, αριθμών και πολλών άλλων. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο 23χρονος τότε Πορτογάλος, που πρωτοπέρασε το κατόφλι του Αρχαγγέλου το καλοκαίρι του 2007, θα έγραφε στη συνέχεια το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΑΠΟΕ. 11,5 χρόνια, 8 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και 4 Super Cup μετά, το Κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Στις 2 Φεβρουαρίου, ο Μοράης πέτυχε κάτι που προφανώς είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να επαναληφθεί. Συμπλήρωσε 505 συμμετοχές με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του Γιάννου Ιωάννου, ενός άλλου θρύλου της ομάδας, το οποίο κρατούσε για μία 20ετία. Ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ μετράει ως τώρα συμμετοχή σε 339 αγώνες πρωταθλήματος, 111 ευρωπαϊκούς αγώνες, 9 αγώνες Super Cup και 47 αγώνες κυπέλου. Αυτή η αριθμή είναι αξεπέραστη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή έχει αγωνιστεί στο κυπριακό ποδόσφαιρο σε μία μόνο ομάδα. Όμως ο Μοράης, μέσω των επιτυχιών του ΑΠΟΕΛ, έχει πολύ μεγαλύτερα παράσημα. Οι παρουσίες σε ευρωπαϊκούς ομίλους, 4 στο Champions League και 3 στο Europa, θα μπορούσαν να είναι η κορύφωση στην καριέρα του. Όχι όμως, αφού ο Νούνο ήταν τυχερός και ικανός για να πετύχει 2 ακόμη πιο μεγάλα επιτεύγματα. Να προκριθεί στα προημιτελικά του UEFA Champions League και στη φάση των 16 του UEFA Europa League. Επιτεύγματα που στο συνδυασμό τους είναι προφανώς αδύνατο να επαναληφθούν, πόσο μάλλον να ξεπεραστούν. Ο Νούνο Μοράης δεν περνά απλά στο πάνθεο των μεγαλύτερων ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν με την γαλαζοκίτρινη φανέλα και την ασπίδα στο στήθος, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι η ιστορία θα τον κατατάξει ως τον κορυφαίο των κορυφαίων, όπως τον χαρακτήρισε και ο επίσημος ΑΠΟΕΛ σε αφιέρωμά του. Νούνο, έχεις παίξει παιχνίδια με πάρα πολύ κόσμο στην Κύπρο. Και παίζεις και τώρα μπροστά σε σχετικά άδειες εξέδρες. Πώς νιώθεις? This is not good for us. Δεν είναι καλό για μας. For Cyprus football. Και το κυπριακό ποδόσφαιρο, βεβαίως. Ελπίζω να full stadiums will return. Να επιστρέψουν τα γεμάτα στάδια. It's completely different playing like we are playing now. Εντελώς διαφορετικό όπως παίζουμε τώρα. With the full stadiums for us. Πολύ μεγάλη διαφορά. It's like we have more players inside the field. Είναι λες και έχουμε περισσότερους παίχτες στο γήπεδο, δεν κουραζόμαστε. To make them happy. Θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. I hope that ελπίζω we return to the να επιστρέψω στο γήπεδο. Σου αφαιρεί από την ενέργεια που θέλεις να βγάλεις στο γήπεδο? Yes, because they support us and we have great supporters, so μας βοηθάνε, for us when we are inside the field, μεγάλη υποστήριξη with us, τους νιώθουμε μαζί μας, we are really strong. Είμαστε πολύ δυνατοί. Θα έφευγες από το ΑΠΟΕΛ αν είχες την ευκαιρία ή θέλεις να τελειώσεις την καριέρα σου στο ΑΠΟΕΛ, μας ρωτάει μια φίλη, και αν θα ανανεώσεις το συμβόλαιο σου το καλοκαίρι. If you will renew your contract in ΑΠΟΕΛ. If you have an idea on it. I wish to renew. I wait for that. Of course, after so many years. Φυσικά μετά από τόσα χρόνια. I feel that. I'm at home. Of course, that's normal. Of course, as well, that football is so strange sometimes that we don't know the future. Είναι τόσο περίεργο κάποιες φορές που δεν ξέρεις. Μόνο ο Θεός ξέρει τι θα μας επιφυλάξει αύριο ημέρα. I'm always ready for everything. Είμαι πάντα έτοιμος για όλα. Αυτός είναι ο τρόπος μου. But as I say, this is my house. I feel really good here. Αυτό είναι το σπίτι μου. Νιώθω πολύ καλά εδώ. Θα ήθελες μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής σου καριέρας να παραμείνεις στο ΑΠΟΕΛ
μετά μέσα από ένα άλλο πόστο. As I told you, Bidi, we never know what will happen. Όπως είπα και νωρίτερα, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. In the next days or even next year or in 2 years. Δεν θα γίνει στον επόμενο χρόνο ή σε 2 χρόνια. To be prepared for everything. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. So many years, I'm happy here. I love the team. This is. Είμαι χαρούμενος εδώ. Θα σου πω εγώ την άποψή μου. Ο Νούνο Γιώργο εκτιμώ ότι θα πήγαινε πάρα πολύ ένας ρόλος βοηθού προπονητή ή υπευθύνου της ομάδας και να έχει ένα συνδετικό ρόλο μεταξύ ξένων ποδοσφαιριστών, Βραζιλιάνων, Ισπανών, Πορτογάλων, επειδή μιλάει τη γλώσσα, και προπονητή, διοίκησης. Εγώ εκτιμώ με το χαρακτήρα ότι αυτός ο ρόλος θα σου πήγαινε πάρα πολύ στο ΑΠΟΕΛ και το λέω ανοιχτά. Thank you. Ευχαριστώ. It's a good point of view. Είναι καλή η γωνία. Okay, why not? Κάνεις προπονητικά διπλώματα τώρα? You go, κάνω. Have joined the coaching. Yes, I start, so... Παθήματα για διπλώμα προπονητικής. Από το ΣΥ. Ξεκίνησε. Από το ΣΥ, τώρα κάνεις το ΣΥ. Ναι. Το ΕΦΑΣΥ. Έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος, αλλά να γίνει. Ωραία έχουμε να παίξει. Ναι, σίγουρα. Πώς βλέπεις τον Νούνο Μωράης μετά από 5-10 χρόνια, τι επιθυμείς για τον εαυτό σου, έτσι ένα κατακλείδι to finalize our... How I see myself after 5 years? Yes. Πώς βλέπω τον εαυτό σε 5 χρόνια, δεν ξέρω. I think I will be the same Nuno as I'm now. Θα είμαι ο ίδιος Νούνο που είμαι σήμερα. That's my way, that's how I am. Αυτός είναι ο τρόπος μου, έτσι είμαι. Even in a different role. Ακόμα και σε διαφορετικό ρόλο. I believe I will not be playing. Γιατί μετά από 5 χρόνια πιστεύω δεν θα παίζω. Maybe my sons will be playing. Ίσως οι γη μου να αγωνίζονται. But I will be the same for sure. I will θα είμαι ο ίδιος σίγουρα. Everything that I have. Θα δίνω τα πάντα. What I will be doing. Σε αυτό που θα κάνω. Give always my best. Το καλύτερο με αυτό. I always try to be an example. Πάντα προσπαθώ να είμαι παράδειγμα για τα παιδιά, τα δικά μου και τους ανθρώπους που με αγαπάνε και με ακολουθούν. Επειδή και πάρα πολλά παιδιά αγαπάνε το ποδόσφαιρο και βλέπουν τους ποδοσφαιριστές ως παραδείγματα και υποδείγματα και πρέπει να τους ακολουθούμε. Τα παιδιά σου έχουν μεγαλώσει ουσιαστικά εδώ, έτσι, στην Κύπρο. Πότε γεννήθηκαν, πόσο χρόνο είναι? My big son is 13, the middle is 10 and the small one is 5. Α, οι δύο είναι γεννήθηκαν Κύπρο, έτσι. Το μικρός μου είναι 5. One born in Portugal, but we were all there. 10 ετών. Αλλά έχουν ζήσει στην Κύπρο. Παίζουν ποδόσφαιρο, θα γίνουν ποδοσφαιριστές. Και ο μισός 7. Μωράης Junior. Θέλουν να μείνουν στην Κύπρο ή θέλουν να πάνε στην Πορτογαλία? You know, it's always difficult. Είναι πάντα δύσκολο αυτό. They see Cyprus like their country. Βλέπουν την Κύπρο σαν τη χώρα τους. But me and my wife, εγώ και η γυναίκα μου, Portugal like our country. Βλέπουμε την Πορτογαλία σαν χώρα μας. But of course, we love Cyprus and αγαπάμε την Κύπρο. We are very, very happy here. Πάρα πολύ χαριόμενοι εδώ. Because from one side, we miss our family, special. Τη μία, μας λείπει η χώρα μας. Δεν θα πω τη χώρα. Μας αρέσει πάρα πολύ η Κύπρος. Νιώθουμε σαν σπίτι εδώ, αλλά μας λείπει η οικογένεια. Οτιδήποτε μπορεί να σου φέρει μια οικογένεια. Αλλά όταν πάμε στην Πορτογαλία, μας λείπει η Κύπρος. Μας λείπει, για παράδειγμα, όταν πάμε σπίτι. It's a mix of feelings that μια μίξη συναισθημάτων. Είναι δύσκολο για μας, είναι δύσκολο για τα παιδιά μου. Αλλά αυτή είναι η ζωή μου. I always try to explain them that maybe tomorrow we must leave, or maybe in one year we must leave, or maybe in 3 or 5 or 10 years. Αύριο, σε 5-10 χρόνια να πρέπει να φύγουμε, γι' αυτό τους προετοιμάσω. Ποιος ήταν ο καλύτερος προπονητής που είχες ποτέ και σημάδεψε την καριέρα σου? We had very, very good coaches. Είχαμε πάρα πολλούς καλούς προπονητές.
Δεν θέλεις να κατονομάσεις. You don't want to say a name. It's the same like players. Είναι το ίδιο με τους παίχτες. So dream team of coaches. Dream of coaches. No, we had. Το ΑΠΟΕΛ θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. We're gonna give everything to do. Θα δώσουμε τα πάντα να το πετύχουμε. Εμείς να σου ευχηθούμε και εσένα προσωπικά και στην ομάδα τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας, Ντούνο. Thank you very much for your time. Και συγχαρητήρια. Εγώ νομίζω ότι θα έχει πρόταση από ΑΠΟΕΛ. Νομίζεις. Ναι. Για να ανανεώσει. Για να ανανεώσει. Και σαν ποδοσφαιριστής και μετά σαν κάτι άλλο. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Thank you. Εμείς να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με υπόθεση Ουζόχο. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνικές παρεμβάσεις και πάρα πολλά να αναφέρουμε για την υπόθεση. Επιστρέφουμε σε λίγο μαζί. Νούνο Μωράης Γιώργο μας είπε πάρα πολλά. Τι να πρωτοποιήσει αυτό το παιδί. Κοιτάξτε. Αυτά που έχει κάνει, δύσκολα είναι μπορεί να τα ξανακάνει κάποιος ο οποίος θα παίξει τα χρόνια που έπαιξε ο Νούνος στην Κύπρο. Δηλαδή να πάει στους 8, να συμμετέχει σε Champions League, σε Europa League, να πάρει πρωταθλήματα, να είναι recordman, να είναι αρχηγός. Πρέπει να νιώθει γεμάτος. Πάντως θέλει ακόμη να παίξει. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι νιώθει ακόμη. Ναι. Ότι θέλει να παίξει. Νομίζω ότι του αρέσει και η ιδέα. Λοιπόν, να πάμε ευθύς αμέσως στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Είχαμε την απόφαση του αθλητικού δικαστή, η οποία ήταν υπέρ του Απολλώνα. Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δικηγόρο Γιώργο Χριστοφίδη, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για την ανόρθωση. Κύριε Χριστοφίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Καλησπέρα. Πώς σας βρίσκει η σημερινή απόφαση του αθλητικού δικαστή? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μας βρίσκει ικανοποιημένους. Νομίζω είναι πολύ φυσιολογικό το θέμα. Σαφέστατα θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε εν μέσω διαδικασιών. Δηλαδή θα ασκηθεί έφεσης κατά της ορθότητας της απόφασης του αθλητικού δικαστή. Πότε θα γίνει αυτό, κύριε Χριστοφίδη? Υπάρχει προθεσμία, Γιώργο, εντός 3 ημερών για την καταχώρηση. Και αν θεωρήσουμε ότι το αργότερο μέχρι την Πέμπτη το πρωί να είναι καταχωρημένο. Και πόσο θα τραβήξει αυτό, γιατί σημαίνει η έφεση αυτή για το πρωτάθλημα γενικώς και για την ομάδα της ανόρθωσης? Πόσο θα κρατήσει, να απαντήσω την πρώτη ερώτηση. Ασφαλώς πρέπει εντός 3 ημερών να καταχωρηθεί η έφεση. Από εκεί και πέρα σαφέστατα θα δοθεί χρονοδιάγραμμα και στο Σωματείο Απόλλων να υποβάλει το περίγραμμα των θέσεων του στην έφεση και να οριστεί υπόθεση ενώπιον του εφετίου για ακρόαση. Υποψιάζομαι και εκτιμώ ότι θα πάρει περίπου μια εβδομάδα στο σύνολο της διαδικασίας. Δηλαδή θα βγει απόφαση σε μια εβδομάδα? Υποψιάζομαι ότι μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε απόφαση στα χέρια μας. Ποια είναι τα σημεία αυτά που θα στηριχτεί η έφεση, κύριε Χριστοφίδη, από πλευράς ανόρθωσης? Αντιλαμβάνεστε ότι στις 7.30 ώρα εκδοθεί μια απόφαση, άρα χρειάζεται λίγο να αξιολογήσουμε τα ζητήματα. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω με σαφήνεια είναι ότι από το κείμενο της απόφασης δεν αντικατοπτρίζονται σε καμιά περίπτωση οι θέσεις του σωματείου. Ουσιαστικά η απόφαση είναι μια υιοθέτηση της πρωινής απόφασης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Όπως αυτή έγινε σήμερα, υιοθετήθηκε πλήρως από τον αθλητικό δικαστή και εκδοθήκε το απόγευμα σήμερα. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε πολλά σημεία, δηλαδή από την περασμένη Δευτέρα που ήταν ορισμένη η υπόθεση για ακρόαση, ο αθλητικός δικαστής περίμενε 7 μέρες αποστέλλοντας και διερευνώντας το ζήτημα ο ίδιος. Γιατί περίμενε τον ΚΟ αθλητικός δικαστής, κύριε Χριστοφίδη, γιατί θεωρείτε περίμενε ο ΚΟ? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω θα πρέπει να δοθεί μέσω της διαδικασίας, διότι κατά τη δική μας γνώμη θεωρούμε ότι κακώς περίμενε τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
Σαφέστατα την περασμένη Δευτέρα ο αθλητικός δικαστής είχε μπροστά του απόφαση του ΚΟΑ, άρα δεν υπήρχε κανένας λόγος να περιμένει μια εβδομάδα. Αντίθετα, με επιστολές και ανταλλαγή επιστολών και αντιδηλώσεων από πλευράς ΚΟΑ και αθλητικού δικαστή, φτάσαμε στο σκηνικό το οποίο είδαμε σήμερα το πρωί να εκτελήσεται ενώπιον του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και να ακυρώνεται, να ανακαλείται, συγγνώμη, η απόφαση 9 Δευτέρου και ακολούθως να ανακαλείται η έκδοση του Δελτίου Υγείας. Δηλαδή γενικά δηλαδή... Δεν γνωρίζει και τους λόγους για τους οποίους ανακλήθηκε αυτό το Δελτίο η προηγούμενη απόφαση. Δεν κοινοποιήθηκε σε κανέναν ο λόγος. Απλά... Σας ευνηδίασε, κύριε Χριστοφίδη, σας ευνηδίασε η ανάκληση του Δελτίου και όχι η ακύρωση? Αν με ευνηδίασε, αν εννοείται, αν δεν περίμενα τη σημερινή... Ναι. Ήταν κλειδί, κύριε Χριστοφίδη, σήμερα η απόφαση του ΚΟΑ? Ήταν κλειδί? Για τον δικαστή ήταν το κλειδί, διότι αυτή είναι η υιοθέτηση. Για μας ήταν εκπεφρασμένη η θέση μας από την περασμένη εβδομάδα, από την περασμένη Τετάρτη, την πρώτη φορά δηλαδή που εμφανιστήκαμε ενώπιον του αθλητικού δικαστή, ότι είναι ανούσιο να προβαίνει ο αθλητικός δικαστής και εκτός της διαδικασίας να προβαίνει ο αθλητικός δικαστής σε αιτήματα ο ίδιος, σε αιτήματα προς τον ΚΟΑ για να ζητά είτε διευκρινήσεις είτε στοιχεία άλλα, ενώ όσο είχε την απόφαση μπροστά του ημερομηνία 9 Δευτέρα. Έχουμε πληροφορίες ότι η ανόρθωση θα προβεί σε ανακοίνωση και θα ζητάει και αναβολή της τελευταίας αγωνιστικής. Είναι αλήθεια? Αυτό δεν μπορώ να ξέρω, Κωνσταντίνο, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δυστυχώς δεν μπορώ να διαφωτίσω την πληροφορία σας. Είναι θέμα του σωματείου, είναι της εταιρείας, είναι θέμα πολιτικής της εταιρείας. Κατά συνέπεια, δεν είναι κάτι το οποίο... με απασχολεί εμένα αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά νομικά μπορεί με το υπάρχον καταστατικό της ΚΟΠ να γίνει αυτό? Μπορεί να ζητήσει την αναστολή του προαθλήματος ή ξέρω εγώ τη μετάθεση της αγωνιστικής. Είναι ένα αίτημα το οποίο φαντάζομαι θα κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο η εκτελεστική να αποφασίσει. Εκτός από την έφεση, κύριε Χριστοφίδη, τι άλλο έχετε συμβουλεύσει την ομάδα της ανόρθωσης, τον πρόεδρο? Την προσβολή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, η οποία, όπως σας έχω πει, όπως κοινοποιήθηκε σήμερα στην ΚΟΠ, είναι παντελώς ανετιολόγητη. Και να πω και κάτι πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός ότι αποφασίστηκε η ακύρωση δελτίου, σήμερα η ανάκληση του δελτίου, χωρίς καν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να κληθεί ενώπιον του οργάνου που του αφαίρεσε αυτόν τον δικαίωμα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει λόγος ανατροπής της απόφασης. Αυτό είναι λόγος για την οποία η απόφαση μπορεί να κληθεί ως εσφαλμένη. Έχουμε διαβάσει ότι έχετε ζητήσει από την αστυνομία να χειριστεί το θέμα με τον πρόεδρο του ΚΟΑ και τα τεκτενόμενα τα οποία έχουν συμβεί. Αυτό αληθεύει, κύριε Χριστοφίδη? Εννοείται από ότι το Σωματείο Ανόρθωσης έχει ζητήσει, όχι εγώ, όχι εμείς. Ναι, φυσικά. Φυσικά, ναι. Το Σωματείο έχει γνωστοποιήσει στη δημοσιότητα τη θέση του ότι ζήτησε από την αστυνομία ουσιαστικά να διερευνήσει κάποια επιπρόσθετα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Κύριε Χριστοφίδη, υπάρχει περίπτωση να μην δεχθούν την έφεση? Εννοείται, να μην την κάνουν την καταχώρηση της. Ναι, υπάρχει τέτοια περίπτωση? Θα πρέπει να κριθεί ότι είναι εσφαλμένη νομικά ή θα πρέπει να καθυστερήσουμε να την υποβάλουμε εντός των τριών ημερών? Όχι, μιλώ για... θα την καταχωρήσει σίγουρα εντός της προθεσμίας, αλλά υπάρχει περίπτωση να πει ο αθλητικός δικαστής ή ο άνθρωπος που θα πάρει την απόφαση ότι δεν υπάρχει... Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα για να προχωρήσει η έφεση, να την ακυρώσει? Εννοείται ότι είναι ακριθή ως αβάσιμη? Ναι. Υπάρχουν? Έχω την εντύπωση πως όχι. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση πως το εφετείο τουλάχιστον θα μπει στην ευγενή διαδικασία να μας ακούσει. Μάλιστα. Τι άλλο θα θέλατε να πείτε? Και ασφαλώς είναι ενδεχόμενο, αφού εξετάσει τους λόγους έφεσης, να αποφασίσει ότι απορρίπτεται η έφεση. Είναι δικαίωμα του εφετείου να κρίνει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Θα θέλατε κάτι άλλο να αναφέρετε, κύριε Χριστοφίδη, για την υπόθεση? Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου έχετε δώσει. Εμείς καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια. Είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι έχουμε ζητήσει και τη θέση του Απόλλωνα από τον νομικό, τον κύριο Ανδρέα Κορομία, ο οποίος μας ανέφερε επιλέξει ότι αυτή η ώρα δεν θέλει να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση για να μην ξύσει οποιασδήποτε άλλες πληγές για το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι σεβαστό. Να δούμε και την ανακοίνωση του Απόλλωνα, η οποία έχει βγει πριν λίγο. Πού θα την έχουμε? Θα την έχουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, η ανακοίνωση του Απόλλωνα λοιπόν, νιώθουμε τώρα δικαιωμένοι για την απόφαση του αθλητικού δικαστή από την πλευρά μας. Θεωρούμε ότι πλέον όσοι αγαπούμε το ποδόσφαιρο και ασπαζόμαστε τις αξίες του ΕΒΑ αγωνίζεστε, θα πρέπει να μεριμνούμε συνεχώς και άοκνα για να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα. Από τούδε και στο εξής, δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση επί του θέματος και η προσοχή όλων στον Απόλλωνα να έχει στραφεί στο επικείμενο ντέρπι πρωταθλήματος Διοικητικό Συμβούλιο Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Απόλλωνας, ο οποίος και εντάξει, σήμερα. Κωνσταντίνε, είναι φυσιολογικό. Παίζει ο Απόλλωνας μαζί με το ΑΠΟΕΛ και σίγουρα δεν θα θέλει να πάει αυτή η εβδομάδα οπουδήποτε αλλού εκτός από αυτό το παιχνίδι. Ήδη ξεκίνησε από το απόγευμα με δηλώσεις Σοφρόνη Αυγουστή να καλεί τον κόσμο στο γήπεδο. Προφανώς είναι ορόσημο αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει την ομάδα να πάει σε αυτό το παιχνίδι, και διότι αντιλαμβάνεσαι τι θα συμβεί αυτή η εβδομάδα. Θα είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Θέμα συζήτησης παντού. Και δημιουργείται προηγούμενο, βεβαίως. Και από τα ΜΜΕ και από τον κόσμο και από όλους γενικά. Άρα θα κληθεί ο Απόλλων, η τεχνική, το Διοικητικό Σύμβουλο και η τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα να προετοιμάσει την ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Δεν θα είναι εύκολο καθόλου. Το οποίο θα κρίνει πολλά, βεβαίως, και για τη βαθμολογία και για το μέλλον και των δύο ομάδων. Εμείς να περάσουμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του παιχνιδιού Δόξα Ερμής. Η Δόξα προηγήθηκε 1-0, δεν κατάφερε όμως να κρατήσει το σκορ και ο Ερμής με πέναλτι στο τελευταίο δευτερόλεπτο ισοφάρισε το παιχνίδι και πήρε τον 1 βαθμό. Ο Ερμής έμεινε ζωντανός στο παιχνίδι της παραμονής αφού στο τελευταίο λεπτό κατάφερε να ισοφάρισει με τον Ταραλίδη από το σημείο του πέναλτι. Ένας βαθμός που για τον Ερμή ήταν μεγάλη ανάγκη και για ψυχολογικούς λόγους αλλά και για βαθμολογικούς. Σε ένα παιχνίδι που ήταν ισορροπημένο, Δόξα και Ερμής έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Ο Μητρέα έβαλε μπροστά τη Δόξα στο 57 και με αρκετή δόση τύχης. Αυτό το φάουλ του κεντρικού αμυντικού της Δόξα κόντραρε στο τείχος και κατέληξε στα δίχτυα. 57ο λεπτό του αγώνα, απευθείας κάπου βρίσκει μπάλα και πάει στα δίχτυα 1-0 η Δόξα με τον αρχηγό της. Νωρίς ο Χρήστος Μιχαήλ ρίσκαρε, άλλαξε πρόσωπα στην ομάδα του και κατάφερε να ισοφαρίσει με εκτέλεση πέναλτι του Ταραλίδη στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν ο Μουκτάρης ανέτρεψε τον Μακρίεφ. Ταραλίδης εκτελεί και σκοράρει. 1-1, Δόξα Ερμής. Ο Ταραλίδης κρατάει ζωντανό τον Ερμή. Χρυσός ο βαθμός για τον Ερμή, όπως παραδέχθηκε ο Χρήστος Μιχαήλ. Σίγουρα όπως εξελιχθεί το παιχνίδι, το 1-1 ισοφάρισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν μπορεί παρά να μας αφήνει ικανοποιημένους και να μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε στη συνέχεια. Λακωνικός, όπως πάντα, ο Λούκας Χατσιλούκας. Θεωρώ ότι έγινε ένα ισοδύναμο παιχνίδι που μπορούσε οποιαδήποτε ομάδα να το κερδίσει, όμως θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Καλή συνέχεια στον Χρήση, καλή συνέχεια στον Ερμή. Ωραία. Μόλις έχω πληροφορήσει, Γιώργο, ότι ο πρόεδρος της αναορθώσεις, ο κύριος Παντελή, πήγε στο ΤΑΕ Αρχηγείου της Αστυνομίας για να δώσει κατάθεση για αυτά τα οποία συζητούσαμε προηγουμένως αναφορικά για τον κύριο Μιχαηλίδη και τα λοιπά, τα οποία ζητάει ανόρθωση να γίνει ουσιαστικά να διερευνήσει το πεδίο το οποίο έδρασε ο ΚΟΑ και γενικότερα ο πρόεδρος του ΚΟΑ. Άρα θα έχουμε θέμα αυτή την εβδομάδα. Αρκετά αυτή την εβδομάδα. Λίγα λόγια για το παιχνίδι, Δόξα Ερμής. Πήρε το βαθμό στο τέλος ο Ερμής. Βέβαια είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι τον πάτο του πρωταθλήματος. Είναι, αλλά ξέρεις, σου δίνει έτσι λίγο κουράγιο. Πήρε ένα βαθμό. Κάτι είναι και ένας βαθμός, αλλά περισσότερο από τον βαθμό είναι το ψυχολογικό. Δηλαδή ότι δεν έχασε για ακόμα ένα παιχνίδι. Άρα μπορεί
να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό το παιχνίδι και στη ψυχολογία που έτσι πήρε. Ο Ταραλίδης, ο οποίος το έχει πάρει πάνω του. Ό,τι γκολ έχει βάλει ο Ερμής φέτος, θυμάμαι, πήγε είναι από φάουλ, τον Γιάννη. Φάουλ, πέναλτι και ωραία ζούτε έξω από την περιοχή. Πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ που αφορά το παιχνίδι της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου με την Πάφο. Οι ισόπαλες εξήλθαν έναν-ένα στο Τάσος Μάρκου. Να δούμε το ρεπορτάζ. Η Ένωση και η Πάφος είναι ένα παιχνίδι που η κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Ένα αποτέλεσμα που δεν ήθελε καμία από τις δύο ομάδες. Καλύτερη ή αν προτιμάτε πιο επικίνδυνη η Ένωση στο πρώτο 45 λεπτό. Και καλύτερη ή πιο επικίνδυνη ακόμη η Πάφος στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ένωση όμως στο τέλος να έχει τις ευκαιρίες να κλέψει τον αγώνα. Η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον πρώτο της σκόρερ, τον Ντόντζι. Τελείω ριέρα. Και υπάρχουν μόνο παίχτες της Πάφου. Το σούτ πολύ καλό! Εξαιρετικό τέρμα για την Ένωση! Η Πάφος στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε την απόδοσή της και με τον Έμετς κατάφερε να ισοφαρίσει με ένα δυνατό αριστερό σούτ. Αγκούλο στην εκτέλεση. Κεφαλιά. Η μπάλα στον Μαϊσουράντζε. Απομακρύνει. Νέμετς με την πρώτη το σούτ. Η μπάλα κάπου αλλάζει πορεία. Πάει στα δίχτυα. Στο τέλος το παιχνίδι έγινε ρώσικη ρουλέτα, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν προϋποθέσεις για να πάρουν την νίκη, αλλά πότε η αστοχία και πότε οι δύο τερματοφύλακες άφησαν τον αγώνα στο ισόπαλο 1-1. Ωραία, είδαμε το παιχνίδι. Εμένα πάντως μου έκανε ένα γεγονός εντύπωση, Γιώργο. Ο πανηγυρισμός του Ντόζη. Έβαλε τον κόλ, πήρε το μικρόφωνο, τραγούδησε στον κόσμο του, το απόλαυσε. Ένα ωραίο παιχνίδι πάντως. Είναι για να δεις πόσο αθόρμητα συναισθήματα βγάζει αυτό. Βγάζει το ποδόσφαιρο. Απίστευτο. Να τον παρακαλούσες να το έκανε, αυτό δεν θα το έκανε. Αλλά εκεί το αθόρμητο το έκανε. Να πάμε κατευθείαν στο επόμενο παιχνίδι και στο επόμενο ρεπορτάζ του Αλκής με τον Απόλλωνα. Προηγήθηκε ο Απόλλωνας, η Αλκή ισοφάρισε, αλλά έδειξε την κλάση του στο τέλος η ομάδα του Απόλλωνα. Αν και αγχώθηκε για λίγο, ο Απόλλωνας νίκησε την Αλκή και τα προβλήματα απουσιών του, επιστρέφοντας έτσι τα θετικά αποτελέσματα. Η Κιανόλευκη της Λεμεσού κέρδισαν με 3-1 στη Λάρνακα και πλησίασαν στην κορυφή, βρίσκοντας δίχτυα μετά από δύο αγώνες χωρίς γκολ. Τρίτη σερή ήταν για την Αλκή, παρά την καλή εμφάνιση. Η ομάδα της Λεμεσού ήταν αυτή που πήγε καλύτερα στο μάτς και κατάφερε να προηγηθεί με εκτέλεση πέναλτι του Ζελάγια, το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Εκτελεί ο Ζελάγια 1-0 ο Απόλλων. Η Αλκή προσπαθεί στη συνέχεια να αντιδράσει, βρίσκοντας δύο φάσεις, με τον Απόλλωνα να έχει περισσότερο τον έλεγχο της μπάλας. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, όμως η Αλκή ήταν αυτή που το πέτυχε με τον Ιβάν Κάρλος. Συνεχίζεται η φάση με τον Σταύρο που κέρδισε. Γύρισε προς τα πίσω ο Καντάτσο, έχει ευκαιρία. Ο Βάλε από κοντά ο Κάρλος. Η αντίδραση του Απόλλωνα ήρθε σχεδόν άμεσα με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κέβιν Μπρου 6 λεπτά μετά την ισοφάριση. Αυτό γίνεται και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Μπρου. Παίρνει ξανά το προβάδισμα στο 61ο λεπτό ο Απόλλων. Δύο λεπτά μετά ο Σκέπρι με κεφαλιά μετά από σέντρα του Στυλιανού διαμόρφωσε το τελικό σκορ με τους Κιανόλευκους να χάνουν άλλη μια ευκαιρία για γκολ πριν το τελικό σφύριγμα. Να μην μειώνουν τους ποδοσφαιριστές του, ζήτησε ο Σοφρόνης Αυγουστή μετά το τέλος του αγώνα, κάνοντας και αναφορά στην αποχώρηση του Άντων Μάκλιτσα. Και θα πω κάτι. Ποτέ μην μειώνετε τους δικούς σας ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν νομίζω να είχε άλλον μπακ αριστερό να κάνει το παιχνίδι που έκανε ο Μάριος σήμερα, αν ήταν μεταγραφή του Γενάρη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, γιατί πέρασαν κάθε αγωνιστική και σήμερα 7 απουσίες και έδειξαν ότι έχουν θέληση, έχουν πάθος και θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Αν η ομάδα του ήταν λίγο πιο τυχερή, θα μπορούσε να πάρει κάτι από το παιχνίδι, ανάφερε ο Κώστας Σακάς. Παθήσαμε αρκετά να κοντράρουμε τον Απόλλωνα. Νομίζω ως ένα σημείο τα καταφέραμε. Τα παιδιά υπερέβαλαν αυτό. Προσπάθησα και αν είμαστε λίγο πιο τυχεροί, ίσως να παίρναμε κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Ωραία, αυτά από το παιχνίδι. Έχουμε τη φάση, για να ευχαριστήσουμε τον Ευθύμιο που έψαξε και βρήκε, τη φάση του πανηγυρισμού του ποδοσφαιριστή του Παραλιμνίου, του Ντόζη. Να δούμε πώς πανηγύρισε ο Ντόζη στο παιχνίδι. Τον βλέπουμε εδώ, παίρνει το μικρόφωνο, τραγουδάει. Εγώ σου λέω, παρακάλα τον μία εβδομάδα να κάνει αυτό. Θα το κάνει με τίποτα. Ξέρεις, μόνο το αυθόρμητο έργο αυτό.
Το έχουν στο αίμα τους, θέλουν να πανηγυρίζουν. Αθόρμητο, αθόρμητο. Έβαλε τον γκολ, πήγε χωρίς να σκεφτεί, χωρίς τίποτα. Να περάσουμε στο ντέρπι της αγωνιστικής. Το παιχνίδι ανόρθωση Ομόνια στο Άντωνης Παπαδόπουλος. Η Ομόνια ήταν λίγο καλύτερη. Παιχνίδι όμως το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Να το δούμε. Ανόρθωση και Ομόνια εξήλθαν ισόπαλες 0-0 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη. Αν μια ομάδα όμως άξιζε να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης, αυτή ήταν η Ομόνια, που είχε πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες, που είχε και δύο δοκάρια με Κατελάρη και Κούσουλο. Καλύτερη η Ομόνια στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η Ανόρθωση έφτιαξε λιγοστές ευκαιρίες. Οι πράσινοι είχαν να αντιμετωπίσουν πέραν από το Δημητρίου και τα δοκάρια. Το πρώτο δοκάρι για τους πράσινους στο 29 από τον Κατελάρη. Ο Εγγλέζου κοντά. Βγάζει μια μπαλιά. Κατελάρης εντός περιοχής στο γύρισμα. Δοκάρι. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Κατελάρη στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά στο 29. Στο δεύτερο ημίχρονο οι πράσινοι και πάλι είχαν την κυριαρχία, αλλά δεν έβρισκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Ανόρθωση στο τελευταίο 20 λεπτό ανοίχτηκε και προσπάθησε να απειλήσει με πιο μεγάλη φάση το σουτ του Μπουφ στο 73. Μπουφ κάνει ένα σουτ δυνατό. Δύσκολο ο Παναγής σε κόρνερ. Στο 94 η Ομόνια ακούμπησε και πάλι τον γκολ, αλλά η κεφαλιά του Κούσουλου σταμάτησε στο δοκάρι της Ανόρθωσης. Τώρα εκτελεί ο Γκόμεθ, το πάει για απευθείας κεφαλιά, δοκάρι, απίστευτη φάση. Στην αφλογιστία της ομάδας του στάθηκε ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του. Ήταν, είναι μάλλον ένα αποτέλεσμα που για μας, με βάση την εικόνα, θέλαμε κάτι περισσότερο. Από την άλλη, αυτό που είπα και πριν, όταν βάζει γκολ, είναι δύσκολο. Ο Γιούργκεν Στρέπελ στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του αλλά και στην παρουσία του κόσμου. Δεν θέλω να μιλήσω τόσο πολύ για το σημερινό παιχνίδι. Είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές και την αντιμετώπιση που είχαν σε όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Κάθε μέρα προκύπτει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο και καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα πως παλεύουν σε κάθε παιχνίδι, παλεύουν να βγουν όσο γίνεται καλύτεροι μέσα από αυτές τις συνθήκες και αυτόν τον λόγο είμαι περήφανος γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα πως είναι η οπαδοί μας, είναι φανταστική. Ωραία. Γιώργο, ένα μικρό σχόλιο για την Ομονία. Ήταν καλύτερη από άλλα παιχνίδια. Ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή η Ομονία. Μπορώ να πω, η Ανόρθωση ήταν επηρεασμένη γενικά, δεν ξέρω, δεν είχε ενέργεια. Φτιάξε αρκετές ευκαιρίες η Ομονία, είχε και δύο δοκάρια. Δικαιούταν, μπορώ να πω, να πάρει την νίκη. Αλλά εντάξει, ήταν αναποτελεσματική. Πάντως είχαμε δύο Κύπριους τερματοφύλακες, τον Παναγή και τον Δημητρίου. Κάνανε και οι δύο πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κρατήσανε το 0-0. Και δεν θυμάμαι στο φετινό πρωτάθλημα, ξανά είχαμε. Αντρέα, εσύ που τα παρακολουθάς, ξανά είχαμε δύο Κύπριους τερματοφύλακες. Δεν μου έρχεται κάτι τέτοιο τώρα. Πραγματικά. Είχαμε κινήσει από... Είχαμε κάποιες κινήσεις, ναι. Κρατάω την τοποθέτηση του Μάρκο Μότα. Γνωρίζετε και οι δύο γιατί τη διάλεξα αυτή τη συγκεκριμένη. Παίχτης που λίγη ώρα πριν το τέλος της μεταγραφικής περίοδου ήταν εκτός ομάδας. Συνέχιζε μάλλον να είναι εκτός ομάδας. Γράφηκε τελευταία στιγμή. Έβαλε αυτές τις φωτογραφίες κατά κρύο γιατί είναι τρεις από τον αγώνα. Μάρκο Μότα, ο οποίος, Αντρέα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχει ένα τεράστιο βιογραφικό. Ήρθε με μεγάλες περγαμίνες στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Τον περιμέναμε να τον δούμε, βεβαίως. Ναι, ναι. Αν θυμάσαι στην αρχή της σεζόν, κάναμε λόγο ότι ήταν η πιο ηχηρή μεταγραφή για τους πράσινους. Τον είδαμε και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι και εσύ πόσο καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει μια τέτοια μορφή στα ποδητήρια. Τώρα που μπορεί και να αγωνίζεται. Η άλλη φωτογραφία που κρατάω από αυτό το μάτς είναι βεβαίως ο Κύπριος τερματοφύλακας της Ανόρθωσης. Βλέπετε κι εσείς ένα. Πολύ ωραίο πλάνο. Θεωρώ η φωτογραφία πολύ ωραία, ναι. Ωραία. Γιώργο, έτσι θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο την κίνηση του Σίμου Ταραπουλούζη που έχω ενημερωθεί, ο οποίος πιθανόν να αναλάβει πόστο αρχισκάουτερ, αν δεν κάνω λάθος, στην Ομόνια. Προφανώς να συνεργαστεί και με τον Νεοφύτων Λάρκου, φεύγοντας από την Ανόρθωση, πηγαίνοντας στην Ομόνια. Είναι ελεύθερη αγορά, Κωνσταντίνε, το ποδόσφαιρο είναι όπως την οικονομία γενικά. Είναι όλοι επαγγελματίες, άρα είναι, οι ποδοσφαιριστές τι κάνουν. Φεύγουν από τη μια ομάδα και πάνε στην άλλη. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Ανάλογα με τι πρόταση έχουν και αν οι φιλοδοξίες τους συμπίπτουν με τις προτάσεις που παίρνουν και τις εξετάζουν και λένε ναι, γιατί όχι. Ωραία.
Πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Σαλαμίνα ΑΕΛ. Μεγάλο παιχνίδι, θα έλεγα, στο Ξηρίο Στάδιο. Κατάφερε η ΑΕΛ να πάρει πολυπόθητη την νίκη και τρεις βαθμούς που την διατηρούν στα ψηλά σκαλοπάτια του βαθμολογικού πίνακα. Σε ένα παιχνίδι πλούσιο από γκολ και φάσεις, η ΑΕΛ κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα και επέστρεψε στις νίκες. Οι κίτρινοι της Λεμεσού κέρδισαν με 3-2 τους ερυθρόλευκους στο Τσίριο, παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 1-0 και ισοφαρίστηκαν λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Το πρώτο γκολ του Αντώνια με τη φανέλα της Λεμεσιανής ομάδας ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση υπέρ της ΑΕΛ. Πολύ χορταστικό το πρώτο ημίχρονο στη Λεμεσό με 4 γκολ. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα στο 11ο λεπτό με αυτό γκολ του Μιτίδη, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Κορέια. Με πολύ φάλτσο και πάλι κεφαλιά γκολ 1-0. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Λεάντρο Σίλβα, που με 2 προσωπικά γκολ έφερε την ανατροπή για την ΑΕΛ. Αρχικά με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 22 και ακολούθως με σούτ στο ύψος της περιοχής μετά από πάσα του Γουίλερ στο 28ο λεπτό. Αντώνια και πάλι για τον Γουίλερ στην περιοχή. Αυτός για τον Λεάντρο Σίλβα το πλασέ 2-1. Ολική ανατροπή. Και ενώ η μία φάση ακολουθούσε την άλλη, λίγο πριν τη λήξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι Ερυθρόλευκοι έφεραν ξανά το ματς στα ίσα με ωραίο σούτ του Τιάγκο. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στο ίδιο τέμπο, με την ΑΕΛ να πετυχαίνει τον νικητήριο γκολ με τον Αντώνια στο 53ο λεπτό. Να δούμε την πάσα για τον Μιτίδη. Η πάσα είναι καλή για τον Αντώνια, το πλασέ 3-2. Ακολούθησαν ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, με Βεσελόφσκι και Πρότσεκ να πραγματοποιούν καλές επεμβάσεις και το 3-2 να παραμένει έτσι μέχρι τέλους. Περήφανος για τους ποδοσφαιριστές του, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ, Ντούσαν Κέρκες, μετά το τέλος του αγώνα. For my press, one more time, I am very proud. I am very proud. Okay, we make some mistakes. It's normal in football. We need to work to fix. Ακόμα μια φορά είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου. Εντάξει, έγιναν κάποια λάθη, αλλά είναι φυσιολογικό και διορθώνονται. Κάποια προσωπικά λάθη στήχησαν στην ομάδα του, ανάφερε από τη μεριά του ο Σάββας Πουσαϊντίδης. Και οι δύο ομάδες κατά διαστήματα παίξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πετύχαμε τέρματα, δεχτήκαμε τέρματα. Δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο κάποια προσωπικά λάθη στοιχίζουν και σήμερα τα πληρώσαμε. Ωραία, αυτά από το Τσίριο Στάδιο. Είχαμε έτσι από ήχο, Ανδρέα. Είχαμε αρκετό. Χορταστικό παιχνίδι είναι η αλήθεια, το συγκεκριμένο. Όντως, το Τσίριο. Ναι. Εδώ υπάρχει και το αστείο ότι κάθε 10 λεπτά έμπαινε σχεδόν γκολ. Α, ναι. Το πρώτο σημειώθηκε γύρω στο 10, στο 20, στο 30 και στο 40. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ το suspense που υπήρχε εκεί. Κράτησε κάποιες αντιδράσεις από τους παίκτες της ΑΕΛ. Λογικό να υπάρχουν. Ο σκόρερ, Λεάντρο Σίλβα, 2 γκολ μέσα σε 6 λεπτά. Έφερε ανατροπή για την Λεμεσιανή ομάδα. Καλή εμφάνιση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγυρίζει ένας παίκτης που αρκετή κουβέντα γίνεται για τον ίδιο και για τις ικανότητές του. Με καλύτερο τρόπο δείχνει να ανεβαίνει για αυτός και να ανεβαίνει και η ΑΕΛ. Αντρέτα Ισέρα, η κάθε προσπάθεια έχει την ανταμοιβή της. Συν 3 βαθμούς έγραψε στο δικό του post στο Instagram. Και Ντόσαν Junior κερδίζοντας ξανά και ξανά και τρεις τελείς. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ένα μικρό σχόλιο, Γιώργο. Η Σαλαμίνα μου φαίνεται ότι κάπου έπεσε. Εκεί που έπαιρνε τους βαθμούς, πολυπόθητους βαθμούς, η ομάδα του Σάββα Πουρσαϊτίδη έχει αδειάσει, θα έλεγα. Παρόλα αυτά ήταν πολύ καλή. Διεκδίκησε το παιχνίδι, έβαλε πίεση στην ΑΕΛ. Ήταν ένα εξαιρετικά καλό παιχνίδι, με ρυθμό, με πολλές επιθετικές ενέργειες, με 5 γκολ, μπορούμε να βλέπαμε και περισσότερα. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εντάξει, τώρα αν εξεφούσκωσε ή αν έπεσε η Σαλαμίνα, δεν είναι και το πιο εύκολο παιχνίδι για τη Σαλαμίνα στο Τσίριο απέναντι στην ΑΕΛ, έτσι. Η οποία διεκδικεί και το πρωτάθλημα. Εκτός από τον Λεάντρο Σίλβα, ο οποίος έβαλε και 2 γκολ και ξεχωρίσε, μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Αντώνια. Ο Ζαρζίνγκ Αντώνια έφυγε από την Ομόνια, πήγε στην ΑΕΛ και μου φαίνεται ότι έχει δώσει αυτό που τη λείπει από τον τραυματία Τόρες. Τη ΑΕΛ. Δεν συγκρίνεται με τον Τόρες. Είναι πολύ καλύτερο παίκτη ο Τόρες. Για μένα ο Τόρες είναι απώλεια για την ΑΕΛ. Είναι απώλεια, αλλά ναι. ο Ζαρζίνγκ Αντώνια έχει δώσει φρεσκάδα, ταχύτητα. Εντάξει, ταχύτητα έχει δώσει, αν του βγαίνουν και οι φάσεις, διότι ξέρεις, είναι να σου βγαίνουν και οι φάσεις. Ωραία. Να δούμε τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής. Ακόμη μια αγωνιστική με πολλά όμορφα γκολ. Να δούμε τα 3 καλύτερα τα οποία έχουμε επιλέξει.
δούμε την πάσα για τον Μητίδη. Η πάσα είναι καλή για τον Αντώνια, το πλασέ. 3-2. Λεάντρο Σίλβα λίγα μέτρα φόρα, το φάουλ στα δίχτυα. 1-1, η μπάλα περνάει από τον τείχος και κατευθύνεται στα δίχτυα. Καρένα, παλιά για τον Τρισκόφσκι που έχει με κανονική θέση. Θα κάνει την προσποίηση, θα κάνει και το σούτ 1-0 για την ΑΕΚ. Ωραία. Είδαμε τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής. Ο Ιβάν Τρισκόφσκι όμως, με αυτή του την ενέργεια, πραγματικά, Γιώργο, ένα μικρό σχόλιο αυτόν τον ποδοσφαιριστή, πόσο ωραία χειρίστηκε. Έχει πάρει τα πάνω του. Ο Ιβάν έχει βρει την αυτοεπίθεση του και έχει βρει και τον εαυτό του. Και νομίζω ότι έχει παίξει και καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τα αποτελέσματα που φέρνει η ΑΕΚ, χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι σαν ομάδα δεν έχει ανεβεί, αλλά ο Τρισκόφσκι κάνει εξαιρετικά. Τα τελευταία παιχνίδια του είναι εξαιρετικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην απόκρουση της αγωνιστικής. Απόκρουση η οποία έγινε από τον Κύπριο τερματοφύλακα της Ανόρθωσης, τον Δημητρίου. Ωραία κίνηση. Θα προλάβει ο Ντουγκλάου τελευταία στιγμή. Ο Γκόμεθ μπήκε με δύναμη. Θα περάσει ο Δημητρίου. Τεράστια απόκρουση έξω. Πάντως, Γιώργο, θέλω να αναφέρω κάτι. Κύπροι και νεαροί ποδοσφαιριστές πρέπει να στηρίζονται, να τους δίνεται χρόνος, γιατί βλέπουμε ότι όταν υπάρχει το ταλέντο και όταν του δίνεται ο χρόνος να καλλιεργηθεί, πόσο μπορεί να αναπτυχθεί και να δείξει ότι ένας ποδοσφαιριστής, είμαι κι εγώ εδώ, να μην ξεχνάμε ότι δεν μιλώ μόνο για τον Δημητρίου, μιλώ για όλους. Για όλους, ναι, για γενική τοποθέτηση. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα για αυτόν τον παιδί ήταν μια εβδομάδα ουζόχο, συζήτηση, έπρεπε να παίξει, δεν έπρεπε να παίξει. Έδειξε ότι είναι εκεί, με αυτοεπίθεση και τσαμπουκά. Ναι, κοίταξε, είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο να σε στηρίξουν, ιδιαίτερα όταν παίζεις σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή θα πάρεις μια-δυο. Δεν πήγες καλά, μπορεί και χαθείς. Πήγες καλά, θα σου δώσουν κι άλλη ευκαιρία. Μπορεί, ξέρεις, να έχεις λίγα σκαμπανεβάσματα, αλλά εκεί στα σκαμπανεβάσματα δεν σε βοηθήσουν και ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει για τους νεαρούς η ψυχολογία. Γι' αυτό έτσι συστήνω σε αυτούς τους νεαρούς να είναι έτσι πολύ δυνατοί χαρακτήρες και να αντέχουν ακόμα και στα δύσκολα. Πάντως ο κύριος Τρέβελ στηρίζει τους Κύπριους. Και τον μικρό τον Ιωάννου, από την πρώτη στιγμή τον έβαλε και είναι εκεί και ο Ιγκλέζης που παίζει. Είναι προπονητής ο οποίος στηρίζει και ελπίζω να συνεχίσουν να συμβαίνει αυτό. Να δούμε και τη φάση της αγωνιστικής. Ως καλύτερη φάση έχουμε επιλέξει αυτήν τη μαγική ενέργεια η οποία έχει κάνει ο Μπάλοκ στο πρώτο γκολ του ΑΠΟΕΛ. Μια ενέργεια η οποία πραγματικά είναι περιττά τα λόγια. Να τη δούμε. Σόουζα, Μπάλοχ, ανάμεσα σε δύο, διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας, κάνει ωραία κίνηση, θέλει να μπει στην περιοχή, κρατάει ακόμα την μπάλα, δεν έχει δώσει πάσα, θα σηκώσει τώρα την σέντρα, κεφαλιά από τον Εφρέμια, κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Εκτός από την κίνηση και το γύρισμα, έκανε και
σήκωσε την μπάλα. Μάλιστα. Σήκωσε την μπάλα για να το είδα, το είδα. Εξαιρετική προσπάθεια. Ωραία, να δούμε και την ευκαιρία της αγωνιστικής. Ο λόγος για τον Γιάννη Κούσουλο βεβαίως, ο οποίος τελευταίο λεπτό τραβούσε και τραβάει ακόμη τα μαγιά του. Τώρα εκτελεί ο Γκόμεθ, το πάει απευθείας κεφαλιά, δοκάρει, απίστευτη φάση. Εδώ ο Κούσουλος, απίστευτη ευκαιρία πραγματικά. Τραβάει τα μαγιά του ο Γιάννης. Πάμε και στην καλύτερη εντεκάδα της αγωνιστικής. Λοιπόν, στη θέση του τερματοφύλακα ο Δημητρίου. Τετράδα της άμυνας από αριστερά προς δεξιά. Μάριος Τηλιανού, Κούσουλος, Κυριάκου και Ζωάο Πεδρό. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Αντώνια, ο Λεάντρο Σίλβα, ο Κατελάρης, κόλλησε το σύστημα. Ο Κατελάρης και ο Μπελαμεϊρή και οι δύο επιθετικοί, ο Ιβάν Τρισκόφσκι και ο Ρόμαν Μπέζιακ, η εντεκάδα της αγωνιστικής. Τι βλέπουμε εδώ. Να πάμε ευθύς αμέσως. Γιώργο, έτσι ένα σχόλιο για την εντεκάδα. Θέλω να μου πεις παίχτες που ξεχωρίζεις. Ο Μπέζιακ, βάλε δύο γκολ. Πήγε μέσα, βάλε δύο γκολ. Δεν ξεχώρισε. Ο Ιβάν Τρισκόφσκι, δύο γκολ προσωπικά και με πολύ καλή εμφάνιση. Λεάντρο Σίλβα, δύο γκολ. Ο Κατελάρης έκανε το καλύτερο του φετινό παιχνίδι. Ναι, ήταν πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και ο Μάριος Τηλιανού μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Έπαιξε αριστερά και τον εκθίασε και ο προπονητής του. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Ανδρέα να κάνουμε και την κλήρωση του διαγωνισμού μας. Διαγωνισμός ο οποίος τρέχει βεβαίως. Ναι, θα κάνουμε αρχή όμως με την δήλωση του Ανδρέα Μιχαηλίδη, του Προέδρου του ΚΟΑ. Okay. Απαντητική ανακοίνωση στην ουσία, στα όσα ανέφερε νωρίτερα το απόγευμα. Η ανόρθωση, όλα αυτά, αυτή η ανακοίνωση προέκυψε κατά τη διάρκεια όλων αυτών που αναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή τη ανακοίνωση και τη απόφαση του αθλητικού δικαστή. Ενημερώθηκε για το περιεχόμενο τη νέα ανακοίνωση. Με λύπη, μου αναφέρει ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Δεν προτιθέμαι να απαντήσω στις προσωπικές επιθέσεις και ανακρίβειες της εν λόγω ανακοίνωσης. Επιθυμώ να διαβεβαιώσω το όλο το φιλάθλο κόσμο ότι θα παραμείνω θεματοφύλακα των διαδικασιών και κανόνων του οργανισμού, τους οποίους όλοι ανεξαιρέτως οφείλουν να σέβονται και να ακολουθούν. Είμαι βέβαιος πως με την ολοκλήρωση των ερευνών θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε το φιλάθλο κόσμο δεόντως. Μέχρι τότε, χρησιμοποιεί εδώ ένα αρχαίο απόφθεγμα, αδύνατον τα λιθές λαθήν. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Λοιπόν, περνάω και στην κλήρωση. Τώρα είχαμε 4 άτομα που βρήκαν 6 στα 6 στην διαγωνισμό μας αυτή τη βδομάδα. Ήταν έτσι γεμάτο σπουδαία παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Είχαμε 4 ισοπαλίες, Ανδρέα μου. Αφού βάζεις ισοπαλίες εκεί, πρέπει να δει. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση να μπει κάποιος εξ εμάς στην κλήρωση. 4 άτομα λοιπόν βρήκαν 6 στα 6, παραλαμβάνω. Βρήκαν τα 6 αποτελέσματα. Τη λίστα την έχω στο αριστερό μου χέρι, αλλά δεν την δημοσιοποιούμε για τους προφανείς λόγους. Και θα περάσω στη γνωστή μας διαδικασία, random.org, στο σελίδα που παράγει τυχαίους αριθμούς. Αφού λοιπόν μας ανοίξει η σελίδα αυτή, περνάω στην πληκτρολόγηση του αριθμού που πρέπει, 1 έως 4. Παραλαμβάνω, είναι 4 άτομα που βρήκαν 6 στα 6 και κάνουμε την κλήρωση με τον αριθμό 4 να κερδίζει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Σαβίδης. Άλιστα. Με τα δύο τελευταία ψηφία του κινητού του αριθμού να είναι το 34 προτιμάται. Κωνσταντίνος Σαβίδης, συγχαρητήρια. Κερδίζει το δωροκουπόνι αξίας 100 ευρώ από εξαργυρώσαμε από τα καταστήματα Cita Shop. Επαναλαμβάνω, ο διαγωνισμός τρέχει όπως κάθε εβδομάδα και εδώ θα είμαστε να υπενθυμίζουμε και να λέμε για την κλήρωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να σε καληνυχτήσουμε βεβαίως. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.